Καλησπέρα σας. Σούπερ. Καλησπέρα σας, κύριε Σιγκύρη. Τι ωραία που ακούγεται, ρε φίλε, είσαι πάμε. Λίμπερο 107,4. Ναι. Μπαλαντέρ. Ναι, ναι. Νίκος Μοσχοβίτης. Έτσι. Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι. Έτσι. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. Φίλε, έτσι όπως κάθεσαι αυτή την ώρα, είναι ό,τι πρέπει για να το πάμε για ηχογράφηση για CD. Δηλαδή να ξεκινήσει ένα τραγούδι σιγά σιγά και να ηχογραφούμε. Ξέρεις, έχει ναι. Το τζάμι, αν έχει πάει ποτέ σε στούντιο κανονικό ηχογραφήσεων. Ναι. Ξεκινάς φίλε έτσι και είναι ο άλλος από μέσα παίζει με την κονσόλα και εσύ τραγουδάς και δίνεις. Θες να πεις ένα τραγούδι? Ποιο θες? Ένα Γιάννη Πουλόπουλο. Ποιο. Δεν ξέρω ρε φίλε, ποιος έρχεται εσένα που τα έχεις απ' έξω αυτά όλα. Τώρα δηλαδή άμα υπήρχε μια κάμερα θα ήταν πολύ ωραία για να αντιληφθεί ο κόσμος τι γίνεται. Ναι, θα ήταν. Λοιπόν, για πες τι κάνουμε εδώ σήμερα μέχρι τις 12 Νίκο Παπαδόπουλο. Μέχρι τις 12 φίλε θα πούμε πολλά και διάφορα. Ελά. Τι ρόλο βαράμε εμείς εδώ πέρα? Τον καλύτερο. Ναι. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται, ο Μοσχοβίτης είναι μέσα στο στούντιο και εγώ είμαι έξω από το στούντιο. Κάνουμε κάποια τέτοια τώρα, κάποιες δοκιμές, έτσι σε κάνουμε. Ξεφεύγουμε από τα τετριμένα, ρε Νίκο. Δηλαδή, ακούγεσαι σούπερ φίλε, πιο καλά από εδώ. Πιο καλά ακούγεσαι, αλήθεια, το επέδει πλάκα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Γιάννη, δεν πας μέσα. Άκου, άκου, άκου. Άκου, σου λέω, ακούγεσαι πιο καλά. Ναι, ναι, ωραία μικρά ακουστικά αυτά, ωραία. Μικρά ακουστικά, ναι, ναι. Ναι, αυτά φίλε, του πιλότου. Φεύγεις κατευθείαν, ναι, απογειώνεσαι. Καλησπέρα σας, έτσι είναι η πτήση, ο Νίκος Παπαδόπουλος και θα είμαι κυβερνήτης σας στην πτήση 747 για Λάρνακα. Η θερμοκρασία είναι στους 12 βαθμούς. Πιο γρήγορα πρέπει να τα λες. Πιο γρήγορα. Όχι, γρήγορα τα λένε. Γρήγορα τα λένε. Ναι. Οι ατάκες αυτές του πιλότου λένε ότι είναι σαν τη συνταγή του γιατρού. Διαβάζει συνταγή και δεν καταλαβαίνει τι λέει, έτσι και πιλότη κάθε φορά. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πάντα μιλάνε και γρήγορα το αυτό που λες εσύ, αλλά και ψιθυριστά. Δηλαδή, σαν, ναι, ναι. Σαν άλλο μυστικό. Καλησπέρα. Σαν να κοιμάται ο άλλος από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπου 20 λεπτά θα αρχίσει η καθοδός μας για το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Ο καιρός στην πόλη της Κύπρου είναι αρκετά καλός, με θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Άραιη συννεφιά. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε και να έχετε μια όμορφη διαμονή. Πολύ ωραία τα είπες. Πολύ ωραία. Άντε, έλα το δίπλα μου τώρα. Μη σε χάνω από εδώ. Λοιπόν, Μπαλαντέρ θα πάμε μέχρι και τις 12. Champions League σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία. Μπασχετικό παιχνίδι και σήμερα. Και ό,τι άλλο κινείται ποδοσφαιρικά και μπασχετικά εδώ θα το συζητήσουμε. Έχω δει πολύ μπάσκετ το απόγευμα, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι κάτι νομίζω που απασχολεί πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν νομίζω να απασχολεί πολύ κόσμο για το BCL. Ωραία. Εντάξει, άμα δεν του έλεγα τίποτα. Άμα δεν του έλεγα τίποτα, χαμπάρι δεν θα έπαιρνε. Τζόνι, βάλε λίγο ρε φίλε και Nova 3 να βλέπουμε. Βάλε και λίγο Nova 3 να βλέπουμε Προμηθέα. Λοιπόν, αν δεν σου έλεγα τίποτα, χαμπάρι δεν θα έπαιρνε. Άντε ρε. Χαμπάρι δεν θα έπαιρνε. Άντε ρε. Αλλά η καλή μου η καρδιά φταίει. Λες και δεν ξέρω τι είσαι. Ρε. Λοιπόν, το Bayern να εκείνο στο 0-0 στο 19 είχε μια ευκαιρία η ΑΕ κάπου στο ξεκίνημα. Ναι, 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 ναι. Κεφαλιά την είχε. Έτσι υποχρέωσε ο Τυρακόπουλο. Όχι, είχε μια κεφαλιά καλή. Bayern να πόρε, φίλε, δεν μπορώ δηλαδή. Λοιπόν, και βλέπω ότι εδώ πέρα παίζει διαρκώς την άκρη, παιδιά. Δεν το έχουμε και να βλέπουμε και τα άλλα. Υπερβολικό θα ψεύτησε να δείξει έτσι. Λοιπόν, παίζει ρε φίλε. Τζόνι παίζει, δεν βλέπω. Έχεις εικόνα. Το Στρασμπούρ Προμηθέας Πάτρας. Δεν βλέπω, δεν έχω εικόνα εδώ. Μήπως έχει θέμα. Μήπως έχει θέμα η Νόβα. Ναι, στο 3 είναι, αλλά δεν. Βγάζει εδώ πέρα πάνω το μήνυμα και δεν βγάζει το τέτοιο. Δεν το βγάζει το μήνυμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα παιχνίδια του Champions League που ξεκίνησαν στις 10 είναι όλα στο 0-0 πλην του Manchester City Shakhtar Donetsk. 1-0, ωραίος. Ξεκίνησε η City με γκολ από τον David Silva νομίζω, ναι, στο 13ο λεπτό. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχει γκολ από τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 10. Στα απογευματινά η Ρώμα νίκησε 1-2 CSKA Μόσχας με τον γκολ του Μανολά που έκανε το 0-1 σοφάρι CSKA το 1-2. Για τη Ρώμα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Βαλένθια ανοίξε με 3-1 The Young Boys στα παιχνίδια τα απογευματινά. Τώρα έκανε μεγάλο λάθος όμως, τώρα όντως θα πνιγούμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Πνιγώ από αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται λίγο από εδώ, πλέγια, πες. Καλά, δέξω, τι έχουμε. Εσύ. Πώς πάνε τα πράγματα. Πώς τα βλέπεις γενικά. Τι να δω, ρε. Αγγελού. Έχουμε νεύρα για τον προπονητή. Αγγελού. Παίρνεις κλίμα κακό. Μην είσαι στη Γουένσου. Θα έλεγε τώρα κάποιος. Ναι. Έτσι, οπαδός. Έτσι. Για, την, για όσους δεν το ξέρετε, ο Άρης έκασε διαφορά 16 πόντων στην Γουένσου και ιτήθηκε, ενώ ήταν για 36 λεπτά μπροστά στο σκορ, ιτήθηκε τελικά από την Κατάγια. Λοιπόν, αυτό εντάξει, το... ολοκλήρωσε την παρουσία του στο FIBA Europe Cup. Μια χαρά.
στο, όπως το χαρακτήρισε ο, ο Χρήστιανος στο απόγευμα, στον βαθύλακο της Φιλανδίας. Ναι, οκ. Okay. Ιδρύθηκε λοιπόν εκεί πέρα. Και σε συνδυασμό και με το άλλο αποτέλεσμα του ομίλου, γκολ 1-0 Λιόν, γκολ η Ρεάλ 0-1 την Πλιζέν. Α, έβαλε γκολ και η Ρεάλ λοιπόν. Βεβαίως λοιπόν, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του FIBA Europe Cup. Για μένα μπορεί να είναι και για καλό. Μπορεί να είναι ντροπή. Έτσι. Αλλά για καλό μπορεί, είναι. Για καλό μπορεί είναι. Να είναι για καλό. Γιατί ο Άρης έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να έχει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μαχάλη. Και να σου πω και λίγο κάτι. Μαχάλη. Αν σου λέγανε να χάσει ο Άρης δύο παιχνίδια, ένα από την Κατάγια και ένα από τον Κολοσσό Ρόδο, ποιο θα διάλεγες να χάσει? Εγώ θα έλεγα την Κατάγια. Ας και δεις το Σάββατο. Να πάει στις δύο νίκες. 100%. Δύσκολο βέβαια πολύ, αλλά οκ. Εντάξει. Βγήκε κούραση, ρε φίλε. Χθες δεν λέγαμε εδώ πέρα ότι πήρε τρία αεροπλάνα για να φτάσει πάνω στη Φιλανδία. Ορίστε. Σήμερα βγήκε η κούραση. Ήταν μπροστά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο το γύρισαν οι Φιλανδοί. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Δεν είχαμε εικόνα βέβαια καθόλου, δυστυχώς αυτή τη φορά. Τι καταπληκτική FIBA. Μπορεί το στο Γοενσού, ρε φίλε, στην Φιλανδία να μην έχει φτάσει στο Ιντερνετ ακόμα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ωραία. Δεν είχαμε καθόλου εικόνα. Σε κάποια φάση δεν είχε. Στο ξεκίνημα άρχισε να έχει μέχρι και ενημέρωση. Δηλαδή ήταν παντελώς σκοτάδι το παιχνίδι. Ήταν πολύ για τα πρώτα 4-5 λεπτά. Αλλά τέλος πάντων δεν τα κατάφερε ο Άρης στη Φιλανδία. Ιτήθηκε. Νομίζω ότι και μαθηματικά είναι εκτός πλέον. Ναι. Από το FIBA Europe Cup. Δύο γωνιστές πριν το τέλος, ρε φίλε. Ναι. Καλά, Αγγέλο, το κατάφερε και αυτό. Ρε. Ο τρελάρχος. Εντάξει, θα σου πω λίγο κάτι. Είπε ότι είναι δεσμευμένος ηθικά στους Αμερικανούς ότι θα πρέπει να παίξει Ευρώπη. Έπαιξε, ρε φίλε. Δεν έπαιξε. Φάτινα. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι δεν ήταν μόνο ηθικά δεσμευμένο. Προφανώς και ήταν μόνο ηθικά, ρε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει. Υπήρχε... Από ηθικές, οι ηθικές δεσμεύσεις φεύγουν εύκολα. Ναι. Οι υπογεγραμμένες δεσμεύσεις είναι πρόβλημα. Αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Okay. Το ηθικό τους λες, να παιδιά, εντάξει, ναι, μεν Ευρώπη, αλλά δεν βγαίνουμε, δεν γίνεται να τα αποκριθούμε σε δύο διοργανώσεις ταυτόχρονα. Έτσι είναι. Κουλουπού, αλλά όταν υπάρχει το συμβόλαιο. Όταν υπάρχει το συμβόλαιο. Πρέπει ο Ραμόν Χάρης να παίζει μια φορά την εβδομάδα Ευρώπη. Ναι. Εντάξει. Έπαιξε 6 παιχνίδια σε ομίλους. Και άλλα 6 πριν 12. Εντάξει, πόσα θες, ρε φίλε, παραπάνω, καλά είναι. Πού να περνούσαμε και στο Basketball Champions League, δηλαδή. Όχι, όχι. Εκεί. Εκεί θα ήταν πολύ πιο άσχημα τα πράγματα. Εκεί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη. Πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι τώρα, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε στην πορεία. Είναι 2 Real Madrid. Ναι, τι λέει, ρε φίλε, βρέχει γκολ στο. Το πρώτο το έβαλε ο Μπενζεμά στο 21. Ο Στέρλινγκ, ο οποίος είναι να πάρει από τα πιο ακριβά συμβόλαια στην ιστορία τη Premier League. Κλώτησε χορτάρι, ρε φίλε, σε τέτα τέτ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Γελάει. Και έχει δώσει πέναλτι. Ναι, πρέπει να το δώσει. Τερματά γελάει το μεταξύ τη Σαχτάρη. Κάτσε ρε, εσύ τώρα έχει δώσει πέναλτι, αποκλείεται, δεν μπορεί. Έχει δώσει πέναλτι, ρε φίλε, αστείο, αν είναι δυνατόν. Πάμε στο τυχάντ. Λίγο. Έχει δώσει πέναλτι αυτό το πράγμα. Ναι. Πόπο αστείο. Και μετά λέμε και του δικού μα. Πόπο, φίλε. Δεν μπορεί να το. Κάτσε, ο Τσάμπο δεν κάνουν χρήση του βαρ πλέον ή από πιο μετά σεζόν. Ρε, εσύ δεν μπορεί να το έχει δώσει πέναλτι αυτό. Γκάμπριελ Ζέζου. Βγαίνει τέτα τέτα από τα αριστερά ο Στέρλινγκ, κλωτσά. Το έχει δώσει πέρα, γιατί τα φτάρε. 2-0 η City. Κλωτσάει το χορτάρι στο τέτα τέτ. Ωραία. Και ο παλίκαρος που σφυρίζει δίνει πέναλτι. Φοβερά πράγματα. Και 2-0 η City. Φοβερά πράγματα. Ο δεύτερο γκολ τη Ρεάλ. Ποιο είναι αυτό το πουλί εκεί. Κασεμίρο. Ποιο είναι αυτό το πουλί εκεί. Ο Κασά είναι κιόλα το φίλο. Ούγκρο. Από του πιο έμπειρου υποτίθεται. Πόπο φίλε. Από τα μπλούπε τη χρονιά. 2-0 λοιπόν η City. Με ένα πραγματικά εκπληκτικά αστείο πέναλτι. Αν το δείτε πουθενά να παίζει, τσεκάρετε το, γιατί πραγματικά είναι αστείο το πέναλτι. 2-0 είπες και η. Και η Ρεάλ έκανε 1-0 και η. Κάτσε λίγο, το βλέπα πριν. Η Λιόν. Με τη Χόφεν. Juventus United 0-0. Bayern Nike 0-0. Στέκει τη ομάδα του Μάρινου Ζουνίδη. Φίλε, δεν μπορεί να το έχει δώσει πέναλτι αυτό, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να το έχει δώσει πέναλτι εσύ. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Πόσο χρόνο είναι τώρα το φίλο. Ο Πιάτο φεύγει, πρέπει να είναι 50, ξέρω εγώ. Χριστός 500 χρόνια Σαχτάρ παίζει. Κανάκια. Από τότε που μάθαμε τη Σαχτάρ έχει αυτόν τον τερματοφύλακα. Μάλιστα. Ναι. Ο Λούμπος Μίχελ ήταν ακόμα διαιτητής όταν τη μάθαμε τη Σαχτάρ. Φαντάσου. Ναι. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας για να δω αν έχουμε κάποιο μήνυμα από εσάς, τους φίλους. Όχι. Λοιπόν. Σε μια μέρα. Όπου εντάξει, είχαμε πραγματάκια για να ασχοληθούμε. Πάντα έχουμε, δηλαδή, ένα-δύο πραγματάκια να ασχοληθούμε. Πάντα έχει πραγματάκια. Μέχρι τις 12 θα συνδεθούμε, να ξέρετε, και με τη Βουδαπέστη.
Ναι, ρε, μετά το διάλειμμα. Τη Χριστουγεννιάτικη Βουδαπέστη, όπως ενημερωνόμαστε, ναι, που είναι όλα στολισμένα, για να μάθουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, περιπτώσει με την Βίντι, έτσι. Ναι. Μετά τις 11.30 θα μιλήσουμε με λατρεμένο στα μάτια μου, φυσικά, για να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Δεν χάνεται σήμερα, εντάξει, θεωρώ. Ναι, δηλαδή, μην αλλάξει σταθμό μέχρι τις 12. Ναι. Περιμένετε να βγει στα μάτια. Ή αν θέλετε, κλείστε το και βάλτε το πάλι σε δεκάμιση. Όχι, ρε φίλε, καθίστε. Γιατί να το κλείσουμε, καθίστε. Δηλαδή. Καθίστε, ορίστε, καθίστε. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Γιάρη, όπου είχαμε και μια γραπτή δήλωση του Πάκου Ερέρα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Θα μιλήσουμε για την προετοιμασία που ξεκίνησε για το Μάσο Ναπολάς Μύρνης. Έχω να πούμε πραγματάκια. Όχι. Α, εντάξει, νομίζω ότι μπήκε γκολ. Στα παιχνίδια των 8 παρα 5, για εσάς που δεν ενημερωθήκατε νωρίτερα, βάλετε. Είμαι ρεφιλός, ήσουν έξω, εδώ λέγαμε. Αυτά λέγαμε. Α, τα είπες, είναι άλλο, εντάξει. Γνώμη. Και κέρδισε ένα 2 μέσα στη Μόσκβα. Ναι, με Κώστα Μανολά. Με Κώστα Μανολά να βάζει το 0-1 στο ξεκίνημα του αγώνα. Βεβαίως. Κεφαλιά μπροστά από τον τερματοφύλακα. Βέβαια. Ποιον θα προτείνατε και θα το βάλω εγώ σαν quiz της εκπομπής της σημερινής. Ναι. Έτσι για εσάς, τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής. Ποιον θα προτείνατε για προπονητή στο Μπασκετικό Άρη. Έχει προπονητή ο Μπασκετικός Άρης, ρε φίλε. Ποιον. Γιατί γίνεσαι. Έχει το Βαγγέλη και εγώ λέω δηλαδή ότι μπορεί να. Αν φύγει, α πούμε, λέμε υποθετικά. Αν φύγει, ποιον θα θέλατε. Γιατί λειτουργεί, φίλε, σαν κάτι site που το μόνο σου ενδιαφέρει το κλικ που βάζουν κάτι τέτοια polls και ρωτάνε. Ενώ οι ομάδες έχουν προπονηθεί. Δεν είμαι μπασκετικός ρεπόρτερ, δεν με πειράζει να απασχολεί. Α, ναι. Έτσι είναι. Τι λέει, ρε φίλε, να ρωτήσουμε για το ποδοσφαιρικό Άρη ποιον θέλετε προπονητή. Όποιο και να θέλετε. Ναι. Τι, γιατί. Να ρωτήσουμε για το ποδοσφαιρικό Άρη. Έχει εντοπιστεί προπονητή. Που όντως δεν έχει προπονητή. Ναι. Έχει υπηρεσιακό. Ναι, υπηρεσιακό δεν έχει μόνιμο προπονητή. Τη Δευτέρα θα έχει. Τη Δευτέρα θα έχει το Σάββα Παντελίδη. Έφυγε από την Αστέρα Τρίπολης. Όχι. Θα φύγει. Τότε. Και στον πάγκο του Αστέρα την Κυριακή. Ποιο θα έχει, το Κρίστιαν Σέμ που πήρε κάπου το μάτι μου. Όχι. Ποιο θα έχει, το Γιάννη Αναστασίου. Α, δούμε, Δευτέρα θα ανακοινωθεί. Πες άμα ξέρεις, ρε φίλε. Δώσ' το αποκλειστικό εδώ πέρα. Μεγάλη επιστροφή. Γιώργος Φυρός. Έκτορ Λαούλ Κούπερ. Τι να σου πω, κάτι μπορεί και μπορεί για το πρωτοσέλιδο που φτιάξαμε. Εντάξει, δεν Γιάννη Μιχαλίδη, ο πυροσβέστη του Άρη. Όχι, φτάνει, εντάξει. Έκτορ Κούπερ. Όχι. Ήρθε η ώρα να επιστρέψει. Στο Ουσμπεκιστάν, η Μπάγερ, μέσα στην περιοχή τη Άρη. Παίζει, ρε φίλε, να σα πω κάτι. Η νοοτροπία των ξένων. Παίζει η Μπάγερ τώρα με την ΑΕΚ πια, α πούμε, για του Γερμανού. Και δεν γεμάται, ρε φίλε, το γήπεδο. Α, δεν αλλάζει αυτό, ρε φίλε. Το γήπεδο πάντα γεμάτο είναι στην Μπάγερ με όποιον και να παίζει αντίπαλο. Νοοτροπία. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, ποιο παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Α, θα πάμε. Την άλλη εβδομάδα, ποιο παίζουμε με τον Λεβαδιακό. Δεν αλλάζει. Για γήπεδο τώρα 70.000 θέσεων. Εντάξει, πού να πάμε. Ναι, ρε φίλε. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Βαλικό του Μπενφίκα 1-0 τον Άγιαξ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε στην Ουγγαρία. Η Μπάγερ Μονάχου άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. 1-0 στην Allianz Arena, Μπάγερ ΑΕΚ, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. 2-0 η Λιόν, τη Χόφενχάιμ, όσο ήμασταν στο διάλειμμα. Είπαμε 1-0 η Μπενφίκα τον Άγιαξ. Πλέον το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε τέρμα είναι το Juventus Manchester United, το οποίο παρακολουθεί από κοντά ο Θόδωρος Καρυπίδης, παρακαλώ. Ανέβασε γιατί και μπορεί. Story. Γιατί μπορεί, γιατί είναι στην Ιταλία για παίκτε. Έτσι, για παίκτε. Και όχι για προπονητή. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Τι ψάχνει ομάδα, ρε φίλε, τι παίκτε. Παίκτε. Παίκτε πήρε 18 το καλοκαίρι. Παίκτε, θα πάρει για άλλους 5-6 το χειμώνα. Θες άλλες δύο τεξιπροσύντες. Λοιπόν, okay. Είναι για επαγγελματικές του υποχρεώσεις, είναι και για τον Άρη εκεί πέρα. Και είπε να πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα. Α, και λίγο στο τωρίνο να δούμε λίγο Juventus. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα αποτελέσματα σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο Basketball Champions League. Πάμε μέχρι τη Βουδαπέστη για να καλησπερίσουμε εγώ και πάλι το Στέργιο Αναστασιάδη. Στέργιο, καλησπέρα. Στέργιο, ρε φίλε, τι γίνεται. Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Πώς πάμε. Από την τροσερή πέστη. Νομίζω στην πέστη είμαστε, όχι στη Βούδα. Α, ναι. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, ναι. Όχι ότι έχει σημασία, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην πέστη. Η πέστη είναι ανατολικά ή δυτικά. Ή βόρεια και νότια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα ανατολικά ή δυτικά. Είναι και πώς το βλέπει κανείς, βλέπεις μια ωραία τρίπλα, εντάξει. Από ποια γωνία το βλέπεις. Να χαρά. Okay. Δεν ξέρω. Η ομάδα είναι στη Βούδα, εμείς είμαστε στην πέστη. Στέργιο, δεν ήξερες να βγάζεις το αζιμούθιο, φίλε, όταν υπηρετούσες, έτσι. Έτσι. Όχι. Ωραία. Για πες, είχαμε λίγο ένα θεματάκι στο τέλος της προπόνησης, έτσι, βασικά μετά τη σημερινή προπόνηση. Δεν το λες θεματάκι, μικρό. Ακριβώς. Λες, θεματάρα, εντάξει, είναι θέμα, είναι ο αρχηγός. Εντάξει, είναι σταθερά της ενδεκάδας, ο Βιερίνια. Δηλαδή, μια πολύ ωραία μέρα για τον αρχηγό, μετά το χακάρισμα του λογαριασμού του. Όντως.
Ήρθε και ο τραυματισμός. Στο μεταξύ, ρε φίλε, και δεν είναι μόνο το χακάρισμα. Δηλαδή, ο Τούρκος τι μπορεί να ήθελε να κάνει στο προφίλ του Βιερίνη, ρε φίλε, πες μου λίγο. Και έχει παλαβώσει. Τι να πω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Μπορεί να το έχει κάνει σε πολλούς, ρε παιδί μου, και απλά να. Σωστά. Έχει ο Βιερίνη, σωστά, ναι. Δηλαδή, να μην είναι στοχευμένο. Ναι. Εντάξει, απλώς είναι ένας λογαριασμός με χιλιάδες ακόλουθους. Οπότε ίσως αυτό να ήταν το κριτήριο. Ναι. Τώρα, αν υπάρχει προσωπικό με τον Βιερίνη, τι να σου πω, δεν νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολλές ώρες ανεβασμένο το προφίλ στα χέρια του Τούρκου πλέον και δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να είναι πιο γρήγορο το διαδικασία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Έχει σβήσει όλες τις φωτογραφίες του, έχει βάλει μια δικιά του. Είχε ένα τραγούδι τουρκικό, μια τουρκική σημαία. Όντως. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι θέμα του Βιερίνη. Θα λυθεί νομίζω. Εντάξει. Όταν μιλάμε για δημόσιο πρόσωπο, νομίζω θα προστατεύσει το Instagram τον Βιερίνη. Και ενδεχομένως να επιστρέψει πίσω ολοκλήρωτο του λογαριασμό του με τις φωτογραφίες κτλ. Εντάξει, νομίζω πάντως παραπάνω έχει στο μυαλό του τον τραυματισμό του Βιερίνη παρά τον λογαριασμό του. Σωστά, σωστά. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Mm-hmm. Ούτε χρειάζονται να τρελαίνονται πάρα πολύ και να βρίζουν ένα όνομα στο Instagram, μια οντότητα, ένα hacker, ότι άμα σε βρούμε κτλ. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορείτε να τον βρείτε. Δεν ξέρω αν απογοητεύω μερικούς. Μ' αρέσεις, φίλε. Μ' αρέσεις, γιατί έχεις δει σχόλια. Μ' αρέσεις, ναι. Εκείνες διάβασα περίπου 50 σχόλια. Κατάλαβα το ύφος. Δεν θέλει και πολύ προσπάθεια, εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Αλλά ναι. Οκ. Okay. Θα τη βρει την άκρη ο Βιερίνια. Το θέμα είναι να βρει την άκρη ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Βιερίνια. Ναι. Θα πάει βασικά ο Λουτσέσκου σε λύση Τόσκα. Ξεκάθαρα. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπει στην 18 ο Χατσερίδης. Οπότε αλλάζει λίγο τα πλάνα του, γιατί το πλάνο ήταν να μπει 18 ο Τόσκα και αν παραστεί ανάγκη είτε για τα αριστερά είτε για το κέντρο της άμυνας να είχαμε Τόσκα στον πάγκο. Οπότε αντί για Τόσκα θα είναι ο Χατσερίδης στον πάγκο και ο Τόσκα θα είναι βασικός αύριο στην 11. Και από εκεί και πέρα εντάξει, μάθος. Αλλάζει λίγο το, όχι λίγο, αλλάζει και το σκηνικό, γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι και αλλιώς θέλει την νίκη αύριο. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι το οποίο όποιος το κερδίσει, νομίζω ότι ειδικά αν το κερδίσει ο ΠΑΟΚ, όχι αγκαλιάζει την πρόκριση, ρε παιδί, αλλά είναι πολύ κοντά στην πρόκριση μετά. Και θα του λείπει ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της ανάπτυξης, της δημιουργίας και όλα αυτά. Χώρια το ψυχολογικό κομμάτι, έτσι, που έχει να κάνει με την απουσία του αρχηγού. Ναι. Okay. Κοίταξε, ένα το κρατούμενο ΠΑΟΚ τα κατάφερε χωρίς το Βιερίνια στη Βασιλεία. Σωστά. Με τραυματισμό στο ζέσταμα του αγώνα, Στο ζέσταμα, ακόμα πιο σοκαριστικό, εντάξει. Ναι, ναι. Το δεύτερο είναι ότι χάνει ο ΠΑΟΚ επιθετικότητα στα αριστερά. Δεν είναι ο Τόσκα Βιερίνια. Δεν είναι και Σνάουσνερ, το περνάει το κέντρο, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Δεν έχει τα ανεβάσματα του Βιερίνια. Ναι. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο τα ανεβάσματα, είναι ότι ο Βιερίνια, ρε φίλε, δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο με τα ανεβάσματα, όσο με τη συμμετοχή του στην όλη ανάπτυξη της ομάδας, που όντως είναι πολύ σημαντικός ο Βιερίνια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Τόσκα μπορεί. Δηλαδή και δεν τον έχουμε δει κιόλας, έτσι, να έχει τέτοιο ρόλο, ας πούμε. Κοίταξε, όπως βλέπω τη δουλειά, ο Τόσκα θα έχει αύριο την αποστολή να μην εκτεθεί ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Mm-hmm, ναι. Αυτός θα είναι ο ρόλος του βασικός. Τώρα αν του βγει κάποιο ανέβασμα, κάποια καλή σέντρα, καλό θα είναι. Αλλά το πρωταρχικό είναι να μην εκτεθεί ο ΠΑΟΚ από την αριστερή του πτέρυγα. Εκ των πραγμάτων θα πάρουν περισσότερη δουλειά ο Μάτος μαζί με το Λιμνιό ή ο Μάτος μαζί με το Ζαμπά. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, θα φορτωθεί περισσότερο επιθετικά η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Αντιστοίχως νομίζω θα φορτώσει ο Νίκολιτς την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ, δηλαδή τη δεξιά πλευρά. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Γιατί ξέρει και ο Νίκολης ότι άλλο Βιερίνια μαζί με τον Ζαμπάι, τον Ελκαντουρί και άλλο με τον Τόσκα. Είναι πρόβλημα, εντάξει, αλλά όχι εξεπέραστο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αφού πάω τα κατάφερε στη Βασιλεία, δεν υπάρχει λόγος να μην τα καταφέρει και αύριο. Οκ, ας πούμε, δεν παίζει και στην έδρα της Τσέλσι αύριο. Παίζει στην έδρα της Βίντι, ρε φίλε. Ναι. Okay. Αλλά σίγουρα είναι κρίμα και για τον αρχηγό, αλλά για τον ΠΑΟΚ περισσότερο που ένα εικοσιτετράωρο πριν αυτός ο άτυχος τραυματισμός ψηλά στο ισχύο. Ναι. Είναι άτυχη στιγμή, εντάξει, οκ, okay, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και αναπληρωματικοί και γι' αυτό έχει δαπανίσει
ο Ιβάν Σαββίδης πάρα πολλά εκατομμύρια σε ένα ρόστερ. Mm-hmm. Ας κάνει παιχνίδι και ο Τόσκα. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε 18 χρονών Φέρελπης, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας παίκτης διεθνής με τη Ρουμανία. Οκ. Okay. Ούτε είναι η ευκαιρία του να δείξει κάτι. Είναι, είναι ένας κανονικός αριστερός μπακ, δεν είναι δηλαδή ότι θα παίξει κάποια θέση που δεν παίζει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι υποχρέωση του Τόσκα να δώσει ό,τι καλύτερο έχει. Ξαναλέω να μην εκτεθεί ο ΠΑΟΚ από εκεί. Εντάξει, και αν μπορέσει ο Τόσκα και συμμετέχει σε μια, δύο, τρεις, πέντε φάσεις του ΠΑΟΚ, ειδικά δεν το συζητάμε να βάλει γκολ ή να βγάλει καμιά assist, θα έχει καλύψει το κενό του Βιερίνια. Να δούμε αύριο πόσο θα χρειαστεί να λείψει ο Βιερίνια. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά άλλο είναι να παίζει με τον Πανετολικό στην Τούμπα, με τον Τόσκα, και άλλο είναι να παίζει με τη Βίδη σε ένα γεμάτο γήπεδο. Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον άλλο τον Νίκο, mm-hmm. ότι η Βίδη είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει το σεβασμό. Εντάξει, όσοι είχαμε δει τα μάτια με την ΑΕΚ, εντάξει, σίγουρα δεν σου βγάζει τα μάτια με την απόδοσή της, ούτε έχει λαμπερά αστέρια μέσα, αλλά και στην κόντρα, αλλά και σε σετ παιχνίδι έχει παίκτες που ξέρουν τι θέλουν στο γήπεδο. Και επειδή νομίζω ότι όπως την έχουμε δει, Στέργιο, είναι ομάδα η οποία παίζει πάνω από την ποιότητά της. Δηλαδή, έτσι μου φαίνεται εμένα, ότι δεν έχει αρκετή ποιότητα, αλλά σαν ομαδική λειτουργία και σαν... Δεν έχει αρκετή, αλλά... Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά στην Τούμπα, Νίκο, όσες φορές βγήκε μπροστά, ακόμα και σε φάσεις που βγήκε με δύο παίκτες κόντρα σε τέσσερις, δεν είδαμε παίκτες που να πανικοβάλλονται και απλά θέλουν mm-hmm. να διώξουν τα πόδια ναι. τους. Δηλαδή υπήρχε ένα πλάνο, όποιο και να είναι αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό επίσης το έλεγα με τον Νίκο νωρίτερα, από την Γκρουπά Μαρίνα, δεν ξέρω αν φορτώσει με άγχος στη βίντεο ότι πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και αυτό μεταβάλλει λίγο το παιχνίδι της. Ναι. Δεν είμαι ειδικός στα θέματα βίντεο, πώς λειτουργεί, πώς δεν λειτουργεί. Αλλά ενδεχομένως δεν είναι αλλιώς, αν το πάρουμε λογικά, να παίζει την Τούμπα χωρίς άγχος. Δεν είχε άγχος η Βίντι. Mm-hmm. Και αλλιώς είναι να έχεις 30.000 κόσμο, 25 τέλος πάντων, γιατί δεν χωράει 30, 27 και κάτι μαζί με τους VIP. Άλλο να έχεις 25.000 κόσμο και να περιμένουν ένα ιστορικό παιχνίδι για τη Βίντι. Mm-hmm. Δηλαδή να πάει στους 6 βαθμούς. Mm-hmm. Ίσως αυτό λειτουργήσει υπέρ του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να φυσικάσει ούτε λεπτό, και ειδικά στο ξεκίνημα. Εντάξει, αν μπορέσει μάλιστα να κάνει ένα ξεκίνημα τύπου Μπορίσοφ, δηλαδή να προηγηθεί πρώτος, να κόψει την ορμή της Βίντι, την όποια ορμή θα έχει και την όποια ενέργεια της κερκίδας, μετά πλέον εντάξει, είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να φύγει με το διπλό και να μην αγχώνεται ιδιαίτερα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το τι θα κάνει μπάτε με την Τζέλσι. Είναι και αυτό κομβικό παιχνίδι. Ναι, όντως. Δηλαδή αλλιώς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα έχει το αποτέλεσμα του, όποιο και αν είναι αυτό, αντίκτυπο στις δύο ομάδες, αν η Τσέλσι κερδίζει την Μπάτε Μπόρισοφ. Έτσι. Γιατί αν η Μπάτε Μπόρισοφ κερδίζει η Τσέλσι, τέλος πάντων πάρει βαθμό ή βαθμό, κάπως αλλάζει το σκηνικό. Αλλάζει και πολύ, εντάξει. Ναι, ναι. Φαντάσου τώρα, ένα σενάριο λέμε τώρα που δεν είναι απίθανο για μένα, να κερδίσει φυσικά ο ΠΑΟΚ στη Βίδη, να πάει στους 6 και να κερδίσει και η Μπάτε την Τσέλσι. Αν πει τώρα η Μπάτε που είδαμε με τον ΠΑΟΚ, πώς θα κερδίσει την Τσέλσι. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η Μπάτε και το ίδιο λέγαμε. Και δεν ξέρουμε πώς θα είναι και η Τσέλσι. Η Βίντι πώς θα πάρει βαθμό. Που έχασε από την Μπάτε στην Βουδαπέστη και έχασε στο Λονδίνο. Okay. Yeah. Αλλά ένα σενάριο να είναι ο ΠΑΟΚ και η Μπάτε με 6 είναι κακό, γιατί θα πρέπει μετά ο ΠΑΟΚ να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό στο Λονδίνο. Mm-hmm. Γιατί αν μετά κερδίσει που δεν είναι απίθανο η Μπάτε στο γήπεδο της Βίντι, θα πάει η Μπάτε στους 9. Ναι. Είναι ένας όμιλος που έγινε με τρεις ομάδες, με τρεις βαθμούς, πολλά τα σενάρια. Δηλαδή αν πάρουν τώρα και ένα το σενάριο να φέρει πάω ξοπαλία κτλ. Να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Όχι, τώρα δεν νομίζω ότι είμαστε σε φάση να ξεκινήσουμε σενάρια, σωστά. Εντάξει. Ας δούμε τι θα γίνει αύριο και μετά. Ας πάρει το διπλό ΠΑΟΚ, εντάξει, γιατί λογικά μετά η Βίντι δεν νομίζω να πάρει αποτέλεσμα την Τζέλσι. Ναι. Και πάλι αφήνω όμως ένα ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η Τζέλσι του Σάρι. Αν έχει φτάσει 12 βαθμούς σε 4 μάτια και κλείνει την πρόκληση. Ναι. Δηλαδή μπορεί να κατέβει με την ΚΑΠΑ 19 στη Βουδαπέστη και να πάρει Βίντι ένα βαθμό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει και παραμένει κύριος του εαυτού του, κατά κάποια υπό μία έννοια. Ή αν χάσει η ΜΠΑΤ στη Λευκορωσία, νομίζω και η ισοπαλία δεν θα είναι καταστροφική για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ναι. Αλλά επειδή και τα δύο ομάδες είναι παράλληλα, πες με εσύ πώς μπορείς να προσεγγίσεις το παιχνίδι. Δεν μπορείς. Μα καταρχάς, να πω ότι είδα το μάτι πριν το ένα προσεγγίζεις... και ήξερε ο ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα, να πεις ναι. Εντάξει, αλλά είναι τα μάτια παράλληλα. Okay. Στέλνω, αν κερδίζει η Τσέλσι 0-3 στο 60,
Μπορεί και ο ΠΑΟΚ να μην τα δώσει όλα για την νίκη. Ξέρω εγώ. Θα δούμε. Είναι βλέποντας και κάνοντας καταστάσεις περισσότερο. Λοιπόν, για να κλείσουμε με την ενδεκάδα. Αυτή εκεί θα σε πήγαινα, ναι. Με πρόλαβες. Ναι. Για την άμυνα τα είπαμε. Τόσκα, Τόσκα, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Πασχαλάκης. Μάτος, Βέρμπλουμ, Μεκάνιας, οι δύο χαφ. Ο Πέλκας μπροστά τους. Ακόμα πιο μπροστά τους ο Πρίγιοβιτς. Και Ζαμπάλι, Μιος, Ελκαντουρί παίζουν για τις δύο θέσεις στις θέριες. Ο Μπίζεμαρ θα είναι έξω θεωρώ. Αν και ακόμα δεν έχω μάθει ακριβώς τι δοκίμασε ο Λουτσέσκου στην προπόνηση, που τελείωσε, έχει λίγη ώρα. Αλλά με βάση τις προηγούμενες δοκιμές του είναι αυτή η τριάδα που σας είπα. Δηλαδή ο Ελκαντουρί, ο Ζαμπά και ο Λιμιός για τις δύο θέσεις. Η λογική λέει, αν το πάρουμε με την εικόνα των παιχτών αυτών στα προηγούμενα μάτς, ότι ο Λιμιός αξίζει θέση στην δεκάδα, ξεκάθαρα για μένα. Και ο Ζαμπά δεν μπορεί να βγει γιατί έχει βάλει τα δύο γκολ στην Λευκορωσία, έχει δώσει δύο assist με τον Παναθηναϊκό, είναι σε αντικειμενική πορεία. Αλλά έχω στο μυαλό μου ότι στα πιο πολλά παιχνίδια φέτος δεν έχει δώσει χρόνο μαζί και στο Ζαμπά και στο Λιμιό. Δεν έχει ο Λουτσέσκου έναν παίκτη έμπειρο τουλάχιστον στο σημείο πτέρυγα. Και γι' αυτό πάντα βάζει τον Ελκαντουρί με τον Λιμιό ή τον Ελκαντουρί με τον Ζαμπά. Γενικότερα κάπως έτσι το έχει. Ή ξέρω εγώ, Ζαμπά Μπίσεσβαρ θέλει να παίξει, να κρατάει μπάλα και να έχει μια εμπειρία. Γιατί ο Ζαμπά και ο Λιμιός είναι παίκτες ενθουσιασμού. Δεν πολύ κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους. Ούτε διακρίνονται για την οριμότητα στο παιχνίδι τους. Έχουν άλλα καλά. Οπότε νομίζω ότι παίζει και πολύ και ο Ελκαντουρί να ξεκινήσει βασικός και να είναι στην άλλη πτέρυγα είτε ο Ζαμπά είτε ο Λιμιός. Ένας από τους δύο και ο άλλος να ξεκινήσει από τον πάγκο. Για τον Μαρούσιο τα λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο. Όταν έκανα την ερώτηση μου να σου πω λίγο την αλήθεια, στο Λουτσέσκο και τον Μαουρίσιο δεν περίμενα την απάντηση. Δηλαδή στο μυαλό μου ήταν ότι ο Μαουρίσιο ήρθε για να μπει στο κλίμα σιγά σιγά και όχι να είναι ενεργό μέλος 18ης. Νομίζω όλοι ξαφνιάστηκαν με την απάντηση του Λουτσέσκου ότι τον υπολογίζω ακόμα και για 18ης. Άρα λογικά πριν, ίσως δούμε τον Βραζιλιάνο στον πάγκο αύριο. Είναι σημαντικό αυτό για την ομάδα που σημαίνει. Ναι, νομίζω πριν 4-5 μέρες σε κάποιες δηλώσεις του στην Νόβα, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι ο Μαουρίσιο θα είναι με την αποστολή ουσιαστικά με τον Πανετολικό και είναι να επιστρέψει, ας πούμε, για να παίξει στο μάτς του Κυπέλου. Φαίνεται ότι είναι καλύτερα προφανώς σωματικά και μπαίνει λίγο πιο νωρίς. Ναι, και αυτό που λέγαμε με τον Νίκο, εάν μπει 18ης, σημαίνει ότι θα παίξει είτε το μάτς πάει θετικά για τον ΠΑΟΚ, οπότε θα είναι πιο εύκολο να πάρει ένα 20 λεπτό. Είτε το μάτς δεν πάει όσο θέλει ο ΠΑΟΚ καλά, οπότε πάλι θα παίξει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σε 18ης απλά για να κάτσει στον πάγκο. Ούτε μία εκατομμύριο, εντάξει. Αλλά προφανώς πήγε τόσο καλά στις δύο μέρες, θέλει και ο ίδιος να παίξει. Ο Λουτσέσκου που δεν είναι το ρίσκο, βλέπει ότι δεν υπάρχει ρίσκο. Γιατί αλλιώς φαντάζομαι δεν θα έλεγε καν ότι σκέφτομαι να το πάρω στον πάγκο. Οπότε είναι καλό που θα υπάρχει αυτή η λύση του Μαουρίσιο. Που είτε το μάτς πάει καλά για τον πάγκο, μπορεί να το ηρεμήσει και να το κλειδώσει. Και αν το μάτς δεν πάει όσο ο ΠΑΟΚ θέλει καλά, να μπει μέσα ο Βραζιλιάνος και να ηρεμήσει το παιχνίδι και να έχει ο ΠΑΟΚ καλύτερη λειτουργία στην μεσαία γραμμή. Θα δούμε και το κομμάτι αυτό. Λέγαμε ποιοι τρεις θα μείνουν εκτός αποστολής. Μάθαμε τον έναν, τον Διερίνια. Θα δούμε τώρα ποιοι άλλοι δύο θα μείνουν. Σίγουρα είναι θεματοφύλακας, γιατί είναι εδώ και ο Ρέι και ο Πασχαλάκη και ο Ρέι και ο Σιαμπάνης, πέρα από τον Πασχαλάκη. Νομίζω ότι ο Πασχαλάκης θα είναι στο τέρμα. Δεν έχει προκύψει κάτι, δεν είναι καλά μετά τον τραυματισμό του. Οπότε να δούμε ποιος θα μείνει ο 19ος εκτός αποστολής. Για τον κόσμο το είπαμε και νωρίτερα. Είχε κόσμο και στην προπόνηση περίπου 20 άτομα, γνωστοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά έχει πάρα πολλούς τους δρόμους. Είχαμε καιρό να τους δούμε να το ζήσουμε. Γιατί ούτε στη Μόσχα, εντάξει και μεγάλη πόλη, πού να πετύχεις τώρα. Εκεί είναι κέντρο, είναι όσο είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Στο Μίνσκ πολύ δύσκολη εκδρομή. Στη Βασιλεία, εντάξει, και αυτή η μεγάλη πόλη σχετικά και οι περισσότεροι έχουν συγκεντρωθεί σε άλλο μέρος της πόλης, οι οποίοι του ΠΑΟΚ πήγαν με πορεία, αλλά και στο απόγευμα που βγήκαμε μια βόλτα με τον Σταύρο, είδαμε έτσι πολλά γνώριμα πρόσωπα. Τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ έχουν εξαντληθεί, τα 1200 που έχει εξασφαλίσει ο δικέφαλος, και έχω την αίσθηση ότι αν όχι άλλοι τόσοι, τουλάχιστον 500 άτομα έχουν πάρει εισιτήρια σε κερκίδα των Ούγγρων. Ναι. Τώρα, θα δημιουργηθεί πρόβλημα, θα το δούμε αύριο, γιατί ψάχνοντας δεν το Στέργιο, ο Στέργιο φίλοι του ΠΑΟΚ είναι ειρηνικοί άνθρωποι, δεν νομίζω ότι δημιουργηθεί πρόβλημα. Εντάξει, δεν...
Κοίταξε, ψάχνοντας το θέμα, ορισμένοι φίλοι της ΑΕΚ το καλοκαίρι στο VDI είχαν θέμα. Δηλαδή μείναν να παίξω. Ναι. Εντάξει. Ναι, που δεν είχαν εισιτήρια και είχαν εισιτήρια για άλλες εισιτήρες και θέλουν να πάνε στην κερκίδα των φίλων της ΑΕΚ. Τώρα, ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο ότι είναι και αυτή η επιστολή ότι απαγορεύεται η είσοδος με εισιτήριο άλλης θύρας κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω πού θέλουν να το πάνε οι Ούγγροι και πόσο θέλουν να το κάνουν αυστηρό το θέμα. Δηλαδή και αυτό που έγραψε και ο Πάκο ότι κρίθηκε το μάτς υψηλής επικινδυνότητας, εγώ πραγματικά δεν βλέπω το λόγο. Δεν μπορώ αυτό να σου εξηγήσω. Ναι. Δηλαδή να πω ότι έπαιζε ο Πάκ στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ ή να σου πω στην Τουρκία, να πω ναι, αλλά στην Ουγγαρία τώρα, στην Βουδαπέστη, που δεν είναι καν το η Groupama Arena, η φυσική έδρα της Vidi, το γιατί έτσι κρίθηκε το μάτς υψηλής επικινδυνότητας, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι Ούγγροι πάντως έχουν πει τον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσω της επιστολής που στείλαν στην ΠΑΕ ότι καλό είναι να έρθει νωρίς, ο έλεγχος θα κρατήσει περισσότερο από όσο κρατάει τις προηγούμενες φορές, γι' αυτό και θα ανοίξουν νωρίς οι θύρες του γηπέδου, 3 ώρες πριν την έναρξη, δηλαδή από τις 5 ώρα Ελλάδος, να έχετε λέει μαζί ταυτότητες, γιατί είναι να αντιστοιχούν στη θύρα που κάθεστε. Οπότε είναι και αυτό ένα μικρό ερωτηματικό. Το σημαντικό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω και μίλησα με 5-6 φίλους του ΠΑΟΚ εδώ στη Βουδαπέστη, ότι οι πιο πολλοί βρήκαν εισιτήριο. Okay. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα, ναι, να βρει εισιτήριο. Σωστά. Εντάξει. ένας μου έλεγε μάλιστα ότι στην αρχή ο υπάλληλος εκεί του γηπέδου δεν τον έδινε εισιτήριο, αλλά με λίγο έτσι, εντάξει, ανεβασμένη ένταση τελικά πήρε εισιτήρια. Δηλαδή μάλλον φωνή και λίγο αγριάδα. Με λίγο κατάλαβα. Ανεβασμένη ένταση, ωραία, ναι, okay. Ναι, ανέβασα λίγο τους τόνους ο φίλος του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορώ να μεταφέρω. Βγήκε συνεννόηση με τα πολλά, αυτό έχει σημασία. Βγήκε συνεννόηση, πήρε εισιτήρια. Το ίδιο συνέβη και μια παρέα 5 φίλων του ΠΑΟΚ. Όταν φτάναμε στο γήπεδο, τους βλέπαμε εκεί, κάναν κάτι διαπραγματεύσεις, τελικά πήραν και αυτό το εισιτήριο. Μάλιστα. Εντάξει, οπότε είναι βασικό ότι ο κόσμος θα έχει εισιτήρια. Τώρα, φαντάζομαι να βρεθεί ένα σχέδιο, εντάξει, δεν είναι και πυρηνική φυσική. Αν βρεθούν 200-300 φίλοι του ΠΑΟΚ, το γήπεδο, εντάξει, οκ. Δεν θα είναι και τόσο πια κατάμεσο, γιατί εδώ και 10 μέρες λένε οι Ούγγροι ότι έχουν μείνει 1000 εισιτήρια, έχουν μείνει 500, έχουν μείνει 100. Δηλαδή, νομίζω και αυτοί το μεγαλοποιούν λίγο το θέμα. Ναι. Γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν εισιτήρια. Άρα όταν λες την Δευτέρα ότι έχουν μείνει 100, δεν γίνεται να έχουν μείνει 100 τη Δευτέρα και σήμερα έχουμε Τετάρτη και πάλι να έχουν εισιτήρια. Οπότε ας βρεθεί και αυτό μια λύση, δεν νομίζω να γίνει τίποτα. Δεν θυμάμαι να φημίζεται η Βίντι για τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς της. Okay. Αλλά θα είναι καλό που ο ΠΑΟΚ θα έχει υποστήριξη αύριο σε ένα μάτς τελικό από το πουθενά, γιατί ο ΠΑΟΚ έδωσε το δικαίωμα αυτό στη Βίντι. Okay. Και καλό θα είναι αύριο να μην την αφήσει να κάνει την δουλειά της. Και έχουμε πάλι δηλώσει του Νίκολιτς, του συμπαθέστατο Νίκολιτς, ότι σέβομαι τον ΠΑΟΚ, έχω φίλους, ναι αυτό, αλλά εμείς κερδίσαμε. Εντάξει, okay. Έγινε μια φορά, ρε φίλε, πάλι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι ένα μάτσο, να λέω, δύσκολο, το οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει εύκολο. Και να έχουμε μια επανάληψη του αγώνα στο Μπορίσοφ. Δεν έχουν διαφορά οι δύο ομάδες. Γι' αυτό καλό θα είναι να μπει ο ΠΑΟΚ δυνατά, να σκοράρει πρώτος και να απλουστεύσει την εξίσωση. Τώρα κάτι άλλο αγωνιστικό δεν νομίζω. Η ΑΕΚ τι κάνει? Η ΑΕΚ είναι στο 1-0 το ημίχρονο. Κερδίζει. Μην πεις όσο. Όχι, Αστεριοχάλη. Γιατί εδώ έχουν τα παιδιά της Ουγγαρίας, έχουν μόνο το Juventus. Μάλιστα. Ναι, 1-0 χάνει. Εντάξει, καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, ωραία. Λοιπόν, εν ολίγης αυτά. Ωραία. Η θερμοκρασία είναι καλή. Το ίδιο θα είναι και αύριο γύρω στους 15 βαθμούς το πρωί και 10 βαθμούς την ώρα του αγώνα. Μια χαρά είναι. Ο συνάδελφος, ο Σταύρος Κόλκας, περίμενε κάτι 2-3 βαθμούς παγετό, έπεσε έξω. Εντάξει, είναι ένας πολύ καλός καιρός για κεντρική Ευρώπη, μήνα Νοέμβριο. Ωραία. Ούτε βροχή τα έχουμε λογικά. Οπότε αυτό που θα έχει σημασία θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τους 3 βαθμούς, να πάει στους 6, να ξέρει και ποια θα είναι η κατάσταση στον όμιλο μετά το match της Μπάτε με την Chelsea που ξεκινάει και αυτό στις 8 και να δει από αύριο, από μεθαύριο συγγνώμη, το τι θα κάνει με τον Πανετολικό και πώς θα τη χειριστεί την όλη κατάσταση. Ωραία. Πάντως η ομάδα είναι καλά. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, αυτό που λέω είναι ξεκάθαρο, οπότε όπως είπε και ο Λουτσέσκου, μένει να φανεί στο γήπεδο ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και πιο πειθαρχημένοι από τη Βίδη. Ωραία, Στέργιο. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει για φαγητό, φίλε, ή θα βγείτε τώρα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο βράδυ σας.
Έτσι. Κοίταξε, για φαγητό δύσκολα. Ναι, αλλά μια βόλτα θα γίνει, γιατί, ρε φίλε. Γιατί πήγαμε σε γνωστή αλυσίδα καφέ στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ναι. Εντάξει, και το μπέργκερ ήταν πραγματικά όχι απελπιστικό, ήταν εντάξει, απαράδεκτο. Μάλιστα. Νομίζω okay. Για δύο μέρες είμαστε καλυμμένοι. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, Στέργιο μου, έγινε φίλε μου. Έγινε. Οπότε από φαγητό είμαστε, δεν έχουμε θέμα. Ωραία. Αυτά. Καλό βράδυ. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από το Στέργιο Αναστασιάδη από την Πέστη, όπως μας είπε, την πλευρά δηλαδή της Πέστης στη Βουδαπέστη, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή η πόλη έχει το Δούνευ εκεί ανάμεσα και χωρίζεται, είναι η μία πλευρά είναι η Βούδα, η άλλη είναι η Πέστη και όλο μαζί η Βουδαπέστη. Μας έδωσε όλα τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ, με το τελευταίο νέο να έχει να κάνει με τον Βιερίνια, με τον τραυματισμό τον οποίο τον κρατάει εκτός από το αυριανό παιχνίδι. Αλλάζει τα πλάνα του Λουτσέσκου, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ο ΠΑΟΚ επιλογή εκεί στα αριστερά, έχει ρόστερ, έχει βάθος και ποιότητα για να καλύψει αυτό το κενό εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Βίντι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα να δώσουμε τα ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 στο Champions League, Bayern Μονάχου, ΑΕΚ 1-0 με τον goal penalty του Λεβαντόφσκι στο 31. 1-0 είναι και το άλλο παιχνίδι του ομίλου της ΑΕΚ ανάμεσα σε Μπενφίκα και Άγιαξ. Προηγείται με 1-0 η Μπενφίκα. 2-0 είναι το Λιόν Χόφενχάιμ. Νομίζω ότι έχει χάσει και πέναλτι. Όχι, λάθος νομίζω. 2-0 είναι το Λιόν Χόφενχάιμ. 2-0 είναι και το City Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έβαλε και δεύτερο γκολ η City λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. 0-4 παρακαλώ. Είναι το Βικτόρια Πλιζέν Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι ο Μπενζεμά έχει κάνει χατρίκ εκεί. Έχει βάλει τουλάχιστον 2 γκολ. Θα ανοίξει και αυτό εδώ. Και έχει βάλει και ο Μπέιλ. Όχι, 2 έχει βάλει ο Μπενζεμά. Ένα ο Καζεμίρο και ένα ο Μπέιλ στο 0-4 της Ρεάλ στην έδρα της Πλιζέν στη Τσεχία. Και το ντέρμπι του Γιουβέντους Manchester United είναι στο 0-0. Παιχνίδια τα οποία είναι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα να πούμε περισσότερα. Πιο μετά θα πάμε και στα μπασκετικά του Άρη με Σταμάτη Μουρελή. Έχουμε να πούμε ακόμα αρκετά και την επόμενη ώρα εδώ στο Μπαλαντέρ, στο Λίμπερο. Δεύτερη ώρα, Μπαλαντέρ. Έλα ρε φίλε. Στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Βάδοπλος στα μικρόφωνα. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Juventus, Master United. Φίλε, τάπαμε. Ξεκίνησε δεύτερη ημίχρονο. Άστα. Να τα ξαναπώ, ρε φίλε, πριν και χάμε. Τάπαμε, ρε φίλε. Κάποιος μπορεί να συντονίσει και τώρα. Σωστό, συνάδελφο. Έτσι. Σωστό. Δεν άκουσε την πρώτη ώρα. Ραδιοφωνικό. Ήταν έξω. Λοιπόν, ναι. Juventus United 0-0. Το μόνο μα που δεν έχουμε γκολ. Λιόν Χοβενχάιμ 2-0. City Σαχτάρ 3-0. Μπάγερ Νάικ 1-0. Μπενφίκα Άγιαξ 1-0 με τον Βλαχοδήμο να κάνει παπάδε και να βγάζει τα πάντα. Και Πλτζέν. Τον Έλληνα Βλαχοδήμο που είναι πλέον μέλο τη εθνική ομάδα. Και Πλτζέν Ρεάλ Μαδρίτη 0-4. Κάνει πάρτι η ομάδα του. Ωραία φανέλα φοράει η United, φίλε. Η μπλε. Αυτή η σκούρη μπλε μου αρέσει, ναι. Είναι ωραία. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει τόσο σκούρη εμφάνιση. Και μαύρα φορούσε κάποτε. Μαύρα, ναι. Φεσουρά ναι. Έχει και τη ροζ αυτή την εναλλακτική. Η ροζ, όχι, δεν μ' αρέσει. Αυτή η σκούρη μπλε είναι ωραία. Διαφορετική. Στρασβούργ, Προμηθέας Πατρών 65-73. 3-3. 30 πόντου Ρίο Μπράουν. Πεχτάρα. Πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τον Προμηθέα τι γίνεται. Ρε, τι σου κάνει ο καφέ, Έτσι είναι, φίλε. Ρε, το καφέ. Μπασχετάκι, έχει λεφτά και λίγο σωστή σκέψη. Λίγο σωστή τακτική. Μια χαρά θα τα πα. Γιατί λεφτά έχουν αρκετή είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα, τα το θέμα είναι το πώς τα διαχειρίζεσαι. Ο Προμηθέας τα διαχειρίζεται πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε για Νοέμβριο μήνα, έτσι. Ακόμα δεν θέλω λίγο να βιάζεστε, παιδιά. Νοέμβριο μήνα. Αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί πλην της πρώτης του χρονιάς. Θυμάσαι ποιος είχε πάει εκεί. Κατά τα άλλα, από τη στιγμή που επένδυσε αυτή την προπονητάρα που λέγεται coach Μάκης γιατράς, μια χαρά πηγαίνει. Σε τι ηλικία εννοώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, 50 τον κάνω κάπου εκεί. 45-50 πάνω κάτω. Είναι ψυχή της ομάδας χρόνια τώρα, έτσι. Δεν είναι ότι τώρα. Μάκης γιατράς. Ήταν ο προπονητής που ανέβασε την ομάδα από τις μικρές κατηγορίες στην Α1. Την πρώτη χρονιά για κάποιο λόγο ο Προμηθέας του έδωσε. 47. Το... 47, εκεί που σου είπε, 45-50. Τον είχε ως τεχνικό διευθυντή. Ήταν στο... ήταν Έσπερος Πάτρας. Μπορεί. Όχι. Όχι. Μήπως... Γενικά είναι ρε παιδί μου πατρινός ο τύπος, είναι εκεί πέρα χρόνια. 10-13 ήταν στον Έσπερο Πάτρας. Okay. Και από το 13 μέχρι το ακριβώς. 16 λέει Προμηθέας Πάτρας και 13 με 17 λέει Sports Director. Ναι, ναι. Επίσης. Yes. Οκ. Okay.
Λοιπόν... Δεν πρέπει να το φάει αυτό το τρίλεπτο που προμηθεύει τώρα. Το έφαγε όμως. 70-75. Έχει τελευταίο τρίλεπτο. Ο Γκριν τη ΑΕΚ που πήγε πέρσι στο Champions League. Μάλιστα. Και το κύπελο. Νίκο Παπαδόπουλε. Έλα, λίγο. Μου αρέσει αυτή η μπλε φανέλα τη United, φίλε. Θα κάνει κάτι να τη βρούμε. 87 ευρώ. Την έχω τσεκάρει. 87? Ναι. Ρε, εσύ τι γίνεται με τι φανέλε, τόσο πανάκριβε. Έλα, μου 87 ευρώ. Εγώ τη μαζί έχω. Μου αρέσουν κάτι άκυρε φανέλε παιχτών NBA, αλλά άκυρων παιχτών, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δηλαδή, άμα είναι να πάρω μια φανέλα το Milwaukee Bucks, α πούμε, δεν θέλω το δεν το κούμπο. Του Μίτλετον, α πούμε. Όχι, Μίτλετον είναι παιχταρά. Ξέρω εγώ του Ηλιασόβα. Ναι. Του, ξέρω εγώ, αυτού του ψηλού που έχει τον του Χένσον. Κατάλαβε. Ναι. Και αυτέ κάτι, γιατί κάτι 120 ευρώ ή κάτι τέτοια, ρε φίλε. Εγώ θέλω. Πόσο πανάκριβε είναι οι φανέλε. Φανέλα Dallas Mavericks θέλω. Dallas Mavericks. Με πιανού το όνομα. Του Μάθιου θα ήθελα. Του Μάθιου θα ήθελε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά θε και εσύ άκυρου παίχτη, δηλαδή. Ναι, ναι, θέλω λίγο άκυρου παίχτη. Μ' αρέσει αυτό. Είναι ωραίο. Αν και τώρα τον κράζουν τελευταία και στον Dallas. Βλέπω και λέει να τον κάνουν trade και τέτοια. Ναι. Αλλά δεν εκτιμούν. Είναι ένα. Εγώ θα ήθελα μια φανέλα του Mark Cuban να έχει εδώ πέρα. Cuban να γράφει πίσω. Του ιδιοκτήτη των Mavericks. Ναι. Κάτι καλό γίνεται φίλο στον Dallas μετά από χρόνια με το Λούκα τώρα που πήγε πέρα. Κάτι μπορεί να μην βιαζόμαστε λίγο παντού. Κάτι... Περιμένουμε λίγο τον Λούκα να τον δούμε κανένα χρόνο δύο στο NBA. Κάτι μπορεί να φτιαχτεί. Ναι, οκ. Okay. Το μπάσκετ ακόμα... που ξέρει ο Λούκα. Ναι. Που όπου και άλλο τρίποτε έβαλε η Στρασβούργο. Το 3-75. Ναι. Το μπάσκετ που ξέρει ο Λούκα. Πιστεύω. Το μπάσκετ έμφυτα που το έχει μέσα του. Έτσι, yeah. Όχι μέσα από τα παιχνίδια και όλα αυτά. Πιστεύω ότι άλλο παίκτη στο NBA δεν το ξέρει. Και τους βάζω όλους μέσα, και LeBron και τέτοια. Ναι. Την αντίληψη που έχει ο Λούκα. Απλά ο Λούκα δεν έχει το κορμί που έχουν άλλοι παίχτες, παιδί μου. Θα το φτιάξει σιγά-σιγά. Ναι. Και ο Αντετοκούμπο δεν το είχε κάνει το κορμί όταν πήγε στο Milwaukee. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο συγκεκριμένος. Αλλά... Χρειάζεται να το βελτιώσει, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να γίνει τέρας, όπως έγινε του Μπανάρα. Ο Αντετοκούμπο. Ναι. Ναι. Άρχισε να βγαίνει κούρα στο προμηθέπεντο που το μίλησες, που έπαιξε Παρασκευή απόγευμα. Δευτέρα απόγευμα και σήμερα Τετάρτη βράδυ παίζει με τη Στρασβούργο. Έφαγε δύο τρίποντα. Μείωσαν στους δύο οι Γάλλοι. Νίκο Παπαδόπουλε. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Ακριβώς. Από Άρη τι έχουμε, φίλε. Από Άρη τι έχουμε. Από Άρη... Προπονητή θα πάρεις. Προπονητή. Κοίτα. Ο προπονητής θα ανακοινωθεί κατά πάση πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα. Δηλαδή την ημέρα που θα παίξουμε τον Απόλλωνα Σμύρνη. Υπάρχει συμφωνία, δηλαδή, λέει το ρεπορτάζ. Όπως έχω πει εγώ από προχθές. Από προχθές. Έτσι. Μάλιστα. Μάλλον θα πας με υπηρεσιακό τον Τόλου την Τερζή τη Δευτέρα στην Ριζούπολη. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι θα πω εγώ. Είναι δύσκολο, θα σου πω τον εξής λόγο. Ο Απόλλωνας Σμύρνης από τότε που πήγε Ματζουράκης έχει σφίξει σαν ομάδα πίσω. Αναμενόμενα. Πολύ. Έτσι, και ήταν αναμενόμενο. Ο Άρης μπροστά δύσκολα σκοράρει, όχι μόνο δύσκολα σκοράρει. Ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Ματζουράκη, φίλε, αν δεν έπαιζε άρα με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό, με τον Όφη Σοπαλία, 0-0, καλά, θυμάμαι. Αν δεν είχε αυτή τη τριάδα αγώνων, δεν θα είχε μόνο ένα βαθμό, λέω εγώ. Και σε αυτή τη τριάδα αγώνων, α πούμε, στον Τούμπα θα μπορούσε να έχει πάρει Σοπαλία. Ναι. Με την ΑΕΚ δεν ήταν κακό. Με τον Ολυμπιακό, εντάξει, θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας με εκείνο το offside πίσω από το κέντρο που δόθηκε στο 0-0. Και έφαγε γκολ, θα χασομέρια. Δηλαδή, αν έπαιζε με άλλους αντιπάλους, ίσως να μπορούσε να έχει πάρει και κάτι παραπάνω. Ναι. Να έχει δηλαδή και δύο βαθμούς ακόμα, ξέρω εγώ. Οκ, okay, εντάξει, για πες. Και γι' αυτό το λόγο θα είναι ένα δύσκολο μάτς για τον Άρη. Γιατί αυτός ο Άρης, ο ποιητικός Άρης, επιθετικά, μεσοεπιθετικά είναι ανεκπαίδευτος. Ανεκπαίδευτος, ωραίο. Ανεκπαίδευτος. Άρα θα δυσκολευτεί. Απαίδευτος. Απαίδευτος. Ναι. Απαίδευτος και αυτό. Άρα θα δυσκολευτεί νομίζω πολύ. Στην Ριζούπολη εκτός αν σκοράρει νωρίς και κάνει τρίτο. Δεν είναι ψηλό σφαγείο προμηθεία, δεν είναι τίποτα άλλο. Για πε. Για πε. Για πε. Στον Πάσκετ Μέτσο Πούσλου. Κοιτάξτε, κοίτα. Στην ουσία σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία τη ομάδα. Mm-hmm. Πήγε και ο Κωνσταντίνο. Ο Τέλης ο Νταρζής ή το μέλος του. Τόλης. Τόλης, συγγνώμη. Ή το μέλος του προπονητικού τίμου μέχρι τώρα. Ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ερέρα. Όχι. Οκ. Αυτό αναλάβει την ομάδα. Κάτσε ρε, ωραία, δεν είχε φερδικό του. Ισπανό, κανέναν. Μόνο του ήρθε. Μόνο με τον γυμναστή, τον Τέλμο. Α, οκ. Okay. Λοιπόν. Μια σου ρε, Μάκη. Κουτσάρα, ρε, φίλε και μορφάρα. Και είναι πιθανό να παραμείνει και με τον Σάββα Παντελίδη. Mm-hmm. Ο Τόλος ο Τερζής. Αρκετά yeah. πιθανό θα έλεγα εγώ. Καταλάβαμε, ρε φίλε, καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται να πω στα νερά τι είναι ο Τόλος ο Τερζής. Συνέχισε. Ναι, θα... ναι. Μαζί με τον Πασχάλη τον Μελισσά θα κάνουν την. Θα... Κάνουν την προετοιμασία της ομάδας για το μάτς της Δευτέρας, mm-hmm. ανήκει στον πάγκο. Mm-hmm. Ξέρει ένα παιχνίδι για το οποίο επιστρέφει ο Βέλεθ. Mm-hmm. Πολύ σημαντική επιστροφή αυτή. Τρίποντο για την Στρασβούργο. Στο τέλος της επίθεσης. Μιλήσαμε τον Προμηθέα. Τον μίλησε, λέει, έχει φάει τρία τρίποντα το μεταξύ και τα δύο είναι σκοτωμένα. Ήταν μπροστά με 8. Ναι, δίποτα. Πατούσε γραμμή. Αλλά ξαπλωμένα τα βάλανε. Και βάζει ο Κίκα από πίσω η παιχτάρα αυτή, ρε φίλε. Η παιχτάρα που παίζει στην Πάτρα αντί να παίζει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων. Άλλη κουβέντα. Δεν το θέλατε στον Άρη κάποτε. Τον φάγατε, ένα μπράβο. Τον φάγατε. Στη Λετωνία τον θέλετε να παίξει. Φάγατε τον Κίκα, φάγατε τον Λαρετζάκι. Είναι εντελώς άνιωθος ο Κίκας, να ξέρεις.
Δηλαδή έχει φάει τώρα 10 πόντους έτσι η ομάδα του και σηκώνει και κοπανάει τρίποντο, ρε φίλε. Γιατί δεν έχει μέσα του τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Ο ένας είναι ηγέτης του Προμηθέα, ο άλλος ΣΑΕΚ. Ευκαιρία για την Bayern λοιπόν. Αλλά αποκρούει ο Μπάρκας και η μπάλα πηγαίνει κόρνερ, δεν ξαναπρολαβαίνει, ρε φίλε, ο σκύλος. Όχι. Λοιπόν, για πες, 1 και 18 ευρώ. Πήγε και ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος σήμερα στην προπόνηση. Ναι. Ο τεχνικός διευθυντής, αθλητικός για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Και μίλησε στους παίχτες. Λέγοντας ότι θέλω σεβασμό από όλους στο πρόσωπο του κύριου Τερζή, αλλά και μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιστρέψουμε στις νίκες. Mm-hmm. Αυτό ζήτησε πάνω κάτω, όχι το σεβασμό, εντάξει, το όλος ο Τερζής, από τους παίχτες, τη νίκη στην ουσία και να αλλάξει η εικόνα της ομάδας σιγά σιγά. Είχαμε και μια δήλωση του Πάκο Ερέρα στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕΑΡΣ. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα μιλάω εγώ, λέει, απευθείας. Μέχρι τώρα ό,τι έχει γραφτεί είναι από τρίτους, όχι απευθείας από μένα. Έχουν γραφτεί ανακρίβειες. Δηλώνω λοιπόν ότι είμαι πολύ χαρούμενος στον Άρη. Έχω εισπράξει μεγάλο σεβασμό από όλη την οικογένεια της ομάδας και αυτό είναι αμοιβαίο. Ο Άρης είχε εξαιρετική συμπεριφορά απέναντί μου. Mm-hmm. Ήξερα πολύ καλά για το μέγεθος του Άρη πριν ακόμα έρθω και ότι ανοίξει τα κορυφαία κλαμπ της Ελλάδος. Επίσης, ποτέ δεν έχω πει κάτι για οικονομικά προβλήματα. Είναι ψέματα. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Λοιπόν, ο Ερέρα είχε το μήνα. Περίπου 20.000 ευρώ. Είχε το μήνα? 20.000 ευρώ περίπου. Ναι. Αυτά τα περίφημα χρήματα που του οφείλονταν και ήταν μια νορμάλ εκκρεμότητα, δεν είναι ότι είχε καθυστερήσει κάτι στην πληρωμή του Ισπανού, ήταν 6.000 ευρώ που του δόθηκαν σήμερα. Τρομερή δηλαδή ο οφειλή. Εντάξει. Τέλος πάντων. Θέλω επίσης να πω ότι στον Άρη είναι ένα από του καλύτερου οπαδού που όταν φεύγει ένα παίκτη από τον το συμβόλαιό του, ακόμα και όταν λήξει. Mm. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει κάποιο φίλο όπως αυτό. Πλάκα κάνουμε τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Ναι, όχι, γιατί εντάξει, αυτό το οποίο βγήκε ήταν απλήρωτο 4 μήνες και το πιάσανε εδώ πέρα κάποια μέσα στην Ελλάδα. Εντάξει, και κάποιοι mm-hmm. δημοσιογράφοι συγκεκριμένη ομάδα mm-hmm. και το κάνανε. Φεϊγβολάν. Λοιπόν. Έγραψε τη φίλο Ισπανό, το έγραψε. Είπε κάποια πράγματα λοιπόν ο Ερέρα στο site τη ΠΑΕ. Ευχήθηκε στον Άρη καλή συνέχεια mm-hmm. και να πετύχει τους στόχους του και είπε ότι θέλω να παραμείνω πάντα φίλος του Άρη, πάντα θα βρίσκουμε στη διάθεση του κλαμπ και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Και δεν ισχύει μόνο με τον Άρη, ισχύει με όλες τις ομάδες. Πρέπει όταν κάποιος φεύγει από την ομάδα, από μια ομάδα, από τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, να φεύγει σαν φίλος. Ναι. Και να μην δημιουργείς εχθρούς, να κάνεις φίλους. Γιατί αυτούς τους φίλους κάποια στιγμή πρέπει να τους χρειαστείς. Με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Ο Ερέρα για παράδειγμα. Τον οποίο εγώ προπονητικά τον έχω σε εκτίμηση. Ακόμα και τώρα που έφυγε. Λοιπόν. Είναι ένας άνθρωπος που στην Ισπανία γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, έτσι. Mm-hmm. Άμα μπορεί. Σηκώνει ένα τηλέφωνο. Άμεσο λαβήσει, σου έχω εγώ αυτόν τον παίχτη το μικρό. Τον θες. Ναι. Σου στέλνει εδώ. Να, παππού, θέλουμε να κρατήσουμε τον Ματέο Γκαρσία και του χρόνου. Άσε, θα μιλήσω εγώ με τη Λας Πάλμας. Θα κάνεις ένα τηλέφωνο. Ναι, θα κάνω ένα τηλέφωνο. Θα κάνω ένα τηλέφωνο. Ναι. Πρέπει να κρατάμε φίλοι. Οι φίλοι. Πρέπει να κρατάμε φίλοι, καλά το λες. Πρέπει ναι. να κρατάμε φίλοι. Τους φίλοι δεν τους βρίσκεις εύκολα. Μπράβο, τους φίλοι. Έτσι είναι. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγουμε. Παπαδόπουλε, με τον Τέι έχει μιλήσει στο Προμηθέα. Εντάξει. και έχει κατεβεί Θεό στη γύρε, φίλε, για να το χάσει το παιχνίδι. Με ταμπλό μπαίνουν στο τέλος επίθεση, τα βάζουν διάλογο. 1,78-3 δευτερόλεπτα. Για πες. Λοιπόν, άρα ναι, λοιπόν, να κρατήσεις, είναι καλό να κρατήσει ένα φίλο. Στην Ισπανία, όπως έχει και άλλου, τον Αγκάνθο, α πούμε. Ναι. Λοιπόν. Ο Αγκάνθο, τι κάνει την ψυχή, ρε φίλε. Είναι πρόεδρος του. Πρόεδρος! Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ισπανών Ποδοσφαιριστών. Άντε, νόμιζα σε ομάδα ήταν. Όχι, όχι, είναι πρόεδρος. Είναι σε δεκαλιστής με λίγα λόγια, για να το πούμε έτσι πιο απλά. Είναι δηλαδή ο Λιμπερόπουλος της Ισπανίας, α πούμε. Αυτό το ταξίδι, Λιμπερόπουλος δεν λέγεται. Είναι συνδικαλιστής. Ναι. Και άλλος η ΔΕΗ, ο πολύ ωραίος, πώς τον λέγανε και εκείνο, δεν θυμάμαι. Πώς τον λέγανε εκείνο τη ΔΕΗ. Λιμπερόπουλος είναι το ταξί, γνωστό. Και εκείνο η ΔΕΗ, μωρέ, που τον κράζανε πολύ. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Οκ, για πες. Έκανε και με καταληφθεί εκείνο η ΔΕΗ που τον κράζανε πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Και μου κόβει και ο. Συνήθισε, φίλε, για τους φίλους που πρέπει να κρατάμε. Γιατί μένει πλέον το τυπικό της υπόθεσης. Mm-hmm. Να λυθεί δηλαδή το συμβόλαιο του Ερέρα. Να ρυθμιστεί και το θέμα της αποζημίωσης του Ισπανού. Ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι στην Ιταλία. Από σήμερα για επαγγελματικές του υποχρεώσεις αλλά και για θέματα που αφορούν τον Άρη. Είναι για business ή είναι για business and pleasure? Business and pleasure, είναι business. Έχοντας βέβαια στο μυαλό του και το θέμα του εγκαταστάτη του Ερέρα, έχει κάποιους υποψήφιους από την Ιταλία. Έτσι.
Και θα μιλήσει γενικότερα για θέματα της ομάδας κατά την παρουσία του στην γείτονα χώρα. Mm-hmm. Αλλά εγώ επιμένω στο ότι ο αντικαταστάτης του Ερέρα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, θα προέρχεται εντός των συνόρων. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα είναι από το εξωτερικό. Εκτός αν αλλάξει κάτι, εντάξει. Και για τον Παντελίδη που λέμε ότι υπάρχει σαν επιλογή, δεν βάζουμε το χέρι μας φωτιά, γιατί στο ποδόσφαιρο πολλά χαλάνε τελευταία στιγμή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Αστέρα, που θυμούνται οι παλιοί, ναι, είναι του Βόκολου, ας πούμε, ο οποίος Λάκης Βόκολος, ρε φίλε, βέβαια. Είχε φωτογραφηθεί με τη φανέλα του Αλήθεια Άρη είναι αυτό. Και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Άρης θα προχωρήσει με αυτή την περίπτωση μόνο αν ο Λάκης έχασε ο Προμηθέας, ρε Παπαδόπουλε. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Μόνο αν ο Παντελής. Τι πράγμα είσαι, ρε Παπαδόπουλε. Μόνο αν ο Παντελής. Και τι καλός ο Προμηθέας και πόσο καλά τα πάει ο Προμηθέας. Ο Ρίδης με το που το μίλησε, 10 πόντους πάνω ήταν, πάει το μας, το χάσε. Και αντιαθλητικό έκανε τώρα. Κάτσε να τελειώσω. Και το Παπαδόπουλο. Λοιπόν, το αν ο Άρης ασχοληθεί και θα προχωρήσει την περίπτωση του Παντελίδη, θα εξαρτηθεί από το αν ο Παντελής θα φύγει από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας ποιον παίζει τώρα. Θυμάσαι. Θα είναι στον πάγκο του Αστέρα πάντως και την Κυριακή ο Παντελής. Είναι όμως πιθανό μετά από το εκείνο το παιχνίδι να αποχωρήσει. Mm-hmm. Και να έρθει στον Άρη. Αν δεν έρθει αυτός, θα έρθει κάποιος άλλος. Άντε ρε! Τι λέει, φίλε! Αποκλειστικό! Αλλά μοιάζει να έχει ένα προβάδισμα. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος. Και να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου προκύπτει και κάποια άλλη αξιόλογη περίπτωση Έλληνα προπονητή. Τι δεδομένη χρονική στιγμή. Να κυκλοφορεί, ε! Ναι. Καλά, ούτε ο Παντελής κυκλοφορεί, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Είναι πολύ πιθανό όμως να κυκλοφορήσει. Ναι. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Ξανά λέω, μάλλον τη Δευτέρα. Το όνομα του Κρίσιαν, εγώ κάπου το πήρε το μάτι μου σήμερα, γι' αυτό το ανέφερα πριν. Που ήταν παλιά στον Αποέλ. Ο Τόμας Κρίσιανσεν. Κρίσιανσεν, μπράβο, ναι. Ο Τόμας Κρίσιανσεν είναι ένα όνομα το οποίο έχει προταθεί. Ναι. Ανάμεσα στα πολλά που έχουν προταθεί. Οκ. Okay. Εντάξει. Δεν μπορεί να τον πει και. Αποέλ δεν είναι καλά, δεν είπα. Ναι, από όλοι ήταν και ΑΕΚ Λάρνακας, νομίζω. Α, στην Κύπρο δηλαδή. Ήταν, ναι. Και στα μέρη σου, ναι. Ναι, και στα μέρη. Με τον Απόλλη είχε πάρει πρωτάθλημα. Mm-hmm. Σεζόν 16-17. Mm-hmm. Είχα στο κύπελο την ίδια χρονιά, βέβαια, στο τελικό. Είναι μια από τις αρκετές περιπτώσεις που προτάθηκαν. Δεν υπάρχει επαφή αυτή τη στιγμή. Καμία με τον Κρίστιανς. Είναι μια περίπτωση που προτάθηκε. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Απεριμένουν, παιδιά. Μέχρι τις αρχές άλλης εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του προπονητή, με τον Παντελίδη να φαίνεται ότι έχει ένα προβάδισμα ως επιλογή στα μάτια των άνθρωπων του Άρη. Αυτά. Μάλιστα. Δεν έχει πάρα πολλά έτσι. Γκόλ ο Άγιαξ εξοφαρίζει 1-1 την Μπενφίκα. Μάλιστα. Ο Έαντας το έφυγε. Ωραία, πού το έβαλε ρε φίλε αυτός. Πολύ δύσκολο γκόλ έβαλε. Πολύ δύσκολο γκόλ έβαλε ο επιθετικός του Έαντος. Όποιος ήταν, ο παλίκαρος αυτός. Ρε εσύ στο μεταξύ το απόγευμα, τώρα που λέμε για Έαντα και τέτοια. Έβλεπα το. Έπαιζε το Τσέσεκα Ρώμα. Ναι. Ρε εσύ, ο γιος του Κλάιφερ παίζει στη Ρώμα. Πεχτάρα. Δεν είναι μόνο ότι είναι παιχτάρα, είναι και ολόιδιος ο μπαμπάς του, ρε φίλε. Δεν ανησυχεί ότι δηλαδή μπορεί φατσικά να μην είναι δικό μου το παιδί, ρε φίλε, είναι τρομερό. Ναι. Είναι πραγματικά ολόιδιοι. Ναι. Ο μπαμπάς του βέβαια ήταν center four. Okay, αυτός παίζει πιο πολύ extreme πλάγια. Ναι. Mm. Και νομίζω και λίγο πιο κοντούλης είναι. Αλλά είναι, ρε φίλε, είναι ολόιδιος. Έπαθα πλάκα. Εντάξει, είχα ακούσει ότι. Ξέρεις ότι ο γιος του Κλάιφερ και όλα αυτά είναι παιχταράς και το ένα και το άλλο. Και είναι και μικρός ακόμα. Και τον βλέπω σήμερα και βλέπω τη φάτσα και λέω ρε, εσύ δεν γίνονται αυτά. Ο τύπος είναι πραγματικά ολόιδιος. Ο γιος του Κλάιφερ, αυτή η παιχταρά. Φάουλ για την Μπάγερ Μονάχου. Πιέζει. Η Μπάγερ είχε κανένα δύο κεφαλιές. Μία έβγαλε ο Μπάρκας, μία πήγε out. Μένει εκεί το 1-0 στο 65. Έχασε ο Προμηθέας. Έχασε ο Προμηθέας φυσικά από τον Μίλος Παπαδόπουλος. Όταν τον Μίλος Προμηθέας ήταν 10 πόντους πάνω, 3 λεπτά πριν το τέλος. 8. Ωραία. Και μετά από εκεί και πέρα, blackout, εντάξει, καπάκια μπήκα πάνω από τις μπασκέτες. Ωραία. Γκόλ Γιουβέντους 1-0. Πάμε στο Τωρίνο. Με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Που σκοράρει κόντρα στην πρώτη του, χαμογελάει αλλά δεν πανηγυρίζει. Ενώ πέφτουν όλοι πάνω του. Τι ωραίο γήπεδο έχει Γιουβέντους, ρε φίλε. Τι γήπεδάρα είναι αυτή. Η Ελέμπου. Τι κάνει, φασώνει, διέλυσε την κερκίδα. Α, ο γιος του Ρονάλντο. Δείξε μας λίγο, ρε φίλε, πώς μπήκε. 1-0 λοιπόν η Γιουβέντους με τον Ρονάλντο. Ωραία. Το βάλε κόντρα στην πρώτη εβδομάδα του. Τρελά πανηγύρια στο Στρασβούργο για την νίκη του Προμηθέα. Φυσικά με τον Μπονούτσι, τι. Πάω να σου πω τώρα κάτι. Αυτή η Γιουβέντους δεν αξίζει να το πάρει φέτος με το ρόστερ που έχει. Νομίζω, να σου πω λίγο κάτι, αδερφέ. Εμείς που είμαστε φαν του παιδιού και το έχουμε εκδηλώσει εδώ και πολλά χρόνια. Τη Γιουβέντους τόσο καιρό τη έλειπε ο Ρονάλντο για να το πάρει. Και τα κολάρα έβαλε το μεταξύ. Πω. Μπαλιά στην πλάτη της άμυνας πριν πέσει κάτω, κατευθείαν μονοκόμματο σουτ, πάρα πολύ ρογκόλ. Ένα παίκτη ο οποίο φυσικά
γκολάρε τι έχει έτσι στο παλμαρέ του πολύ εύκολα. Αυτό που έλειπε από το Γιουβέντους Νίκο Παπαδόπουλο, όπως ξέρεις πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, που είχε επίσης πολύ καλές ομάδες και έφτασε σε τελικούς, ήταν ο Ρονάλντο. Φέτος που έχει το Ρονάλντο λοιπόν, είναι πολύ που είναι επίσης μια πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ πιθανό να το κατακτήσει. Δηλαδή έχει την μπάλα, έχει τον Ρονάλντο. Ξεστή, δεν έχει. Τον Γιάννιτς. Ναι, έχει συμφωνώ. Τον Πονούτσι με τον Κιελίνη. Νομίζω ότι η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ δεν είναι στο επίπεδο που ήταν, ειδικά η Ρεάλ τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, και μετά. Πήρε, τι να κάνει. Ναι, ρε, δεν το συζητάμε. Φυσικά. Δεν το. Εννοείται αυτό. Δεν το λέω για κακό. Δεν, τι θα κάνει, να πάρει 10 σερί, δηλαδή Real. Okay. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει ρε παιδί μου grand favorite του Champions League φέτος. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, και η City που λες ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα που ξέρω εγώ, έχει τρομερή ποιότητα που μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Δεν φτάνει πολύ μακριά. Δεν φτάνει μέχρι το τελικό. Μέχρι τελικά τελικά κάθε χρόνο. Ή ακόμα και η Παρί που έχει τόσα λεφτά, α πούμε. Οπότε νομίζω ότι φέτος μπορεί να δούμε. Νομίζω ότι η Juventus μπορεί να είναι και η πιο. Πλήρη, όχι φαβορή, αλλά ξέρετε, παιδί μου που έχει όλα τα δεδομένα για να το κατακτήσει. Έχει βάρος στη φανέλα, της έχει ποιότητα, έχει πλέον και τον παίχτη που μπορεί να το δώσει όπως είναι ο Ρονάλντο. Κοίτα, για μένα είναι από κάτω φαβορή. Και ξέρεις, μετά... η Juventus ξέρω εγώ, αποκλείται στο 16. Μιλάμε. Okay. Ξέρεις, αυτό έγινε πέρυσι με την Παρί που λέγανε πολύ Παρί, φέτος είναι χρονιά. Πάλι με την Παρσελόνα δεν έπεσε και αποκλείστηκε. Και μετά ναι, αποκλείστηκε. Εγώ ναι. Βάζω πρώτα τη Γιουβέντους και μετά τη Σίτι με την Παρί. Έτσι όπως βλέπω φέτος. Τη Λίβερπουλ δεν τη βάζεις που πήγε πέρσι τελικό. Και ξέρεις τι, όχι. Μπαίνει το υποκειμενικό εκεί πέρα, έτσι. Όχι, δεν μπαίνει το υποκειμενικό. Πάρτε και την 0 τώρα και αντίο. Το βγάλω. Από κοντά, όχι, δεν το πρόβλημα. Ξέρεις τι. Και θα βάλω τη Ρεάλ, όχι επειδή είμαι. Επειδή η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Και, στην, και στο Champions League έχει τη φανέλα. Έχει τη φανέλα, ρε φίλε, να σου πω και λίγο κάτι. Και πέρυσι ρε Νίκο δεν τα πήγε πάρα πολύ. Της έφυγε αυτός ο οποίος την καθάριζε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Μόντριτς, ο Ράμος, αυτοί όλοι. Ο Μόντριτς πήγε μέχρι το τέλος στο Μουντιάλ. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι οι κομβικοί της παίχτες δεν είναι. Και της λείπει και αυτός που έχει, ρε φίλε, το κοκαλάκι της καριέρας. Τι να κάνουμε. Ο Ρονάλντο είναι το σημείο αναφοράς, όπως και να το κάνουμε. Και τόσα χρόνια με αυτό το Μπεντζεμάκι την μπροστά, Νίκο Παπαδόπουλο, δηλαδή. Ρε φίλε, το Μεσί έχει βάλει δύο γκολ σήμερα, έτσι μπορεί να βάλει και τρίτο. Αλλά. Εντάξει, φίλε, τόσα χρόνια ρεάλ, δηλαδή ένα center for εφίλ τη προκοπή δεν μπορεί να βρει. Ξέρω εγώ, ένα ρε παιδί μου να το κουβαλάει από κάτω. Το λάθο του το καλοκαίρι ήταν το εξή. Μα πέσει για τον Ρονάλντο τόσα χρόνια, οκ. Okay, δηλαδή, πρόσεξε, φεύγει ο Ρονάλντο, βρε τον επόμενο. Πάνε πάρε, ρε φίλε, εκείνο τον παίχτη που πρέπει να παίξει στη Ρεάλ. Λεφτά έχει. Δεν μπορεί ο Έντισον Καβάνι που τρέχει και τρέχει το μαλλί από πίσω και σκάει πάνω. Να παίζει στη Παρί σε Ζερμέν, ρε φίλε. Δηλαδή. Ουρουγουανό τώρα, α πούμε. Ή ο Εμπαπέ, α πούμε, να παίζει στο Παρί. Εντάξει, οκ, ο Εμπαπέ είναι ακόμα μικρό. 0-5 ρεάλ. Με τον Κρό, ναι. Εντάξει, πάνε πάρει. Δηλαδή, ο Καβάνι είναι κομμένο και ραμμένο για Μπερναμπέου, ρε φίλε. Με το μαλλί έτσι να έχει νερό πάνω, να βάζει τον γκολ και να πηγαίνει και να τρέχει το μαλλί πάνω κάτω. Κατάλαβε. Και πέσα στη Παρί σε Ζερμέν. Τέτοια Παρί σε Ζερμέν τώρα, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εντάξει. Ξέρω εγώ ποιο άλλο. Τον Λεβαντόφσκι. Τον Αζάρ. Εντάξει. Ναι, ωραίο γκολ έβαλε ο Κρός. Ωραίο γκολ έβαλε. 0-5 λοιπόν. PlayStation Real. Real. Ο Σολάρι τώρα είναι στον πάγκο τη, έτσι. Σαντιάγκο Σολάρι. Σαντιάγκο Σολάρι. Δεν έχει βρει. Παλιά δόξα. Δεν έχει και ο Ζιντάκ κάπως έτσι ξεκίνησε όμως. Ναι, σωστά, αυτό να πει. Κοίτα, μην μονιμοποιηθεί ο Σολάρι. Ο Ζιζού ήταν άλλο πράγμα, ρε φίλε. Γιατί ο Σολάρι μπορεί να και προπονητικά και ποδοσφαιρικά ήταν άλλο πράγμα. Κοίτα, ήταν από τους λίγους star ποδοσφαιριστές που εξελίχθηκαν σε καλοί προπονητές. Ναι, ήταν και προπονητάρα και παιχτάρα. Περισσότεροι δεν το κατάφερα. Πέναλτι για τη Manchester City. Για να βγει το over 3,5. Λες είναι πέναλτι όπως το προηγούμενο, το δεύτερο γκολ. Ελπίζω να είναι κανονικό πέναλτι αυτό. Αυτά είναι πέναλτι. Χάμζα βλέπεις. Ναι, πάρε τον τηλέφωνο για το Ζέζους, αυτό λέει. Χάμζα βλέπεις. Και κάνει την καρτούλα μετά αυτήν την αηδία, ναι. Λοιπόν. Έζηκε το λεπτά πέναλτι, 4-0 η City, του Pep Guardiola, με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Άμπρε Ζέζους. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια έχει μειώσει η Χόφενχάιμ 2 αντιλίων, δεν ξέρω αν το είπαμε νωρίτερα. Όχι. Ωραία, η Χόφενχάιμ παίζει και με παίχτη λιγότερο. Βγήκε το over. 1-0 η Γιουβέντους με τον Ρονάλντο. Μπάγερ Νάικ παραμένει το 1-0 με αξιοπρέπει στην Αλιάνζ Αρίνα. Δεν το βλέπουμε όλο το μάτς, δεν ξέρω τι γίνεται. Άγιαξ 1-1. Και πλιζέν Real Madrid 0-5. Άκουγα το Σαμπράκο που βγήκα λίγο στην τηλεόραση. Είναι το πιο όριμο λίγο ημίχρονο τσέκ φέτος. Το πρώτο ήταν, έτσι λέει. Μάλιστα. Το πιο όριμο ημίχρονο τη. Θα δεχτούμε. Πρώτη φορά που τη λέξη όριμο ημίχρονο. Καλά, εγώ πριν κάπου είδα ότι έχει τραγανή γεύση. Ποιο? Ο Μιλίτης Μιλοκλέφτης. Τραγανή γεύση. Μιλίτη έκανε ο προφεθόρ. Τάχα. Τάχα έκανε Μιλίτη. Ναι, τάχα. Ο προφεθόρ. Τέλος πάντων. Μετά το διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Τον απόλυτο, έτσι.
Για να μιλήσουμε και για μπασκετικό Άρη, φυσικά βεβαίως έχουμε συνοηθεί εννοείται. Στο 72 η Bayern το κάνει 2-0 επί της ΑΕΚ. Ο Νίκο Κόβατς, ρε φίλε, δεν μοιάζει πάρα πολύ τον Μίκελσεν. Όταν έπαιζε τον. Στο Καζίνο Ρουαγιάλ. Ναι, ρε φίλε. Μόνο ένα σχίσιμο εδώ του λείπει για να είναι ολόιδιο. Και το μάτι να ματώνει. Ναι, ρε φίλε. Μοιάζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-0 η Bayern, όπως και το πρώτο που το έβαλε ο Λεβαντόφσκι με πέναλτι. Τώρα αυτό με μια εξεπαφή έτσι προβολή. Δύσκολο γκολ είναι, παρότι είναι σε κοινή αισθή. Είναι δύσκολο εκεί να βάλει το πόδι σωστά και να τη στείλει στην αισθή, αλλά γι' αυτό είναι ο Λεβαντόφσκι. 2-0 λοιπόν η ΑΕΚ, η Bayern μάλλον την ΑΕΚ στο Μόναχο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο, στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να τα πούμε και λίγο μπασχετικά για ό,τι έγινε στην Φιλανδία και στην ήττα του Άρη εκεί. Από την κατάγεια με το Σταμάτη Μουρολή, επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4 είστε συντονισμένοι. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Πυριάρα Μπαλαντέρ. Πυριάρα Μπαλαντέρ. Λοιπόν, Γιάννη Ζάτ, στη ρύθμιση του ήχου. Στα μας που είναι σε εξέλιξη, Γιουβέντους United 1-0, Λιόν Χοβενχάιμ 2-1, City Σαχτάρ 4-0, Bayern AEK 2-0 πλέον, με τα δύο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ένα σε κάθε ημίχρονο. Μπενφίκα Άγιαξ 1-1 στον Ταλούς και Πλιζέν Ρεάλ 0-5. Πόσο να δεν είναι, φίλε, το over 4,5 εδώ. Έλαντε. Πόσο να δεν είναι, και εμείς πετάμε τέτοιες ευκαιρίες στα σκουπίδια. Έλαντε. Και μπορεί και παραπάνω τώρα, μπορεί να βγει over 5,5. Over 6,5. Γιατί Ρεάλ είναι αυτή. Εντάξει, ο Τάκης Γκόνιας βλέπω κέρδισε στην Αίγυπτο. Ισμάιλ Ουάντι Ντέγκλα 1-3. Λοιπόν. Είχαμε και παιχνίδι, είχαμε πρωτάθλημα στην Αλβανία. Τι λέει, ρε φίλε. Κάτσε, εδώ θα ασχοληθώ. Λοιπόν, η Κάμζα με την Τιούτα 1-3. Ναι. Και ημίχρονα θέλουμε να μας λες αν γίνεται. Όχι. Καστριώτη Παρτιζάνι 1-2. Ναι. Λατσί Σκετερμπέου 2-0. Ναι. Στην Κύπρο, η Λευκοσία, έχουμε μια περιοχή που λέγεται Λατσιά. Okay. Λατσιά. Λοιπόν, και Φλαμουρτάρι Λουφτετάρι Γυροκάστρα 0-0. Σταμάτη Μορέλη, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλά. Γεια σου, Σταμάτη. Βλέπουμε καθυστέρηση στο Manchester United, μην μου λέτε άμα μπει κανένα γκολ. Γιατί? Οκ, okay, φίλε. Έτσι, επειδή το λέμε καθυστέρηση. Αν και βρώμα σε βλέπω, τώρα το έφαγε. Οπότε. Έπαιξες, γι' αυτό. Αν θα μπει και άλλο Σταμ, βλέπω να είναι για δεύτερο τη Γιουβέντζου παρά για την αγαπημένη σου ομάδα. Εντάξει, εμάς τους Μαντσεστεριανούς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Τι? Το παιχνίδι της 11ης Νοεμβρίου. Μεγάλος άσος είναι, να ξέρεις. Εντάξει, εκείνο μας ενδιαφέρει. Τώρα σήμερα εντάξει, και τι θα γίνει. Ποιος παίζει τότε στα μάτια? City United. Η μεγάλη ομάδα της Αγγλίας με τη μικρή ομάδα της πόλης. Για πολλά με λίγα σε βλέπω. Γιατί υπάρχει μικρή ομάδα της Αγγλίας στα μάτια μου, έτσι. Φυσικά. Πολύ ωραία φανέλα φοράει η United στα μάτια μου. Άρεσε πολύ αυτή η σκούρα μπλε. Αυτή μπορεί να μην συνεχίσει και στο Champions League, έτσι. Πολύ πιθανό. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι στα μάτια όμως. Πώς το βλέπεις? Γιατί να μην συνεχίσουμε? Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Που είπε και ο. Πώς τον είπε. Θα πάμε στη Βαλένθια, θα βγάλουμε το διπλό. Σωστό. Θα κερδίσουμε τη Young Boys και τελείωσε. Όχι, μάλλον ότι έχουμε ένα μαζί με τη Βαλένθια. Θα πάμε στη Βαλένθια. Ο μπασκετικός Άρης λοιπόν έκανε για ακόμη μια φορά χαρούμενο το Γουένσου. Ναι. Με αυτή την ντροπιαστική ήττα θα την πω εγώ, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Αν πούμε ότι η ήττα δεν είναι ντροπιαστική, γιατί εντάξει ένα παιχνίδι πολλά μπορεί να γίνουν. Εγώ θα σταθώ πέρα από την ήττα στο γεγονός ότι ο Άρης αποκλείστηκε από την τέταρτη τάξη διοργάνωσης Ευρώπης. Ναι. Δύο αγωνιστικές περιπτώσεις κάναν της πρώτης φάσης. Ναι. Εγώ εκεί θα σταθώ. Δηλαδή ο Άρης τώρα θα δώσει δύο παιχνίδια με την Ντνέπρε και με την Λουκόιλευσκη αδιάφορα. Αδιάφορα. Δηλαδή, αδιάφορα γιατί έχει αποκλειστεί. Όχι γιατί πέρασε. Αν έχει πάνω από 150 άτομα θα είναι ήρωες. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι πολύ μανιάκος με τον μπάσκετ για να θες να αρχίσεις να δεις πολύ άρρωστος με τον Άρη για να δεις δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, δεν έχεις, δηλαδή 5 ευρώ που πιστεύω θα κάνει το εισιτήριο, μπορείς να τα δώσεις σε ένα άλλο παιχνίδι πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι του ποδοσφαίρου, σε παιχνίδι του γυναικείου βόλη ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Από το να θες να δεις ένα διάφορο παιχνίδι, Άρης, Λουκόιλευσκι,
ακριβώς την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίως που στέκομαι εγώ. Το γεγονός ότι ο Άρης στην τέταρτη τάξη διοργάνωση αποκλείστηκε δύο αγωνιστικές πρώτο τέλος. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έτσι, να αποκλειστεί ο Άρης σε μια τέτοια φάση, μια διοργάνωση. Πριν είπαμε τάξη, είναι μια διοργάνωση που έχει αδυνάμεις ομάδες, έχει μια διοργάνωση στην οποία δεν τη λαμβάνεις και τόσο υπόψη, ας πούμε, την χρησιμοποιείς για να φτιάξεις την ομάδα, αλλά ως ένα βαθμό όλα, έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή τώρα τον Άρη των τριών Final Four, τον Άρη της Ευρωλίγκας πριν κάποια χρόνια, τον Άρη των Ευρωπαϊκών Κυπέλων να πηγαίνει και να χάνει δύο φορές από την κατάγια. Έτσι, μέσα έξω. Ναι, αλλά από την άλλη σταμάτησε πως είναι η κατάσταση. Ξέρω αν είναι και το ότι τελειώνει τόσο νωρίς στην Ευρώπη και δεν έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Ξέρω, μπορεί να το βγει σε καλό. Ναι, θα μπορούσε να μην πάει καν στην Ευρώπη, λογικό. Σωστά. Σε αυτή τη διοργάνωση. Σωστά. Θα μπορούσε να μην πάει καν σε αυτή τη διοργάνωση και να μπορεί πολύ πιο άνετα να σε κερδίσει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν είπα ότι είναι αναγκαία η Ευρώπη. Ότι ήταν απαραίτητο σε ένα βαθμό του Champions League, γιατί κάποιοι παίκτες ήταν εδώ για Ευρώπη. Γιατί υπήρχε η προοπτική το να μπει στον όμιλο να πάρει κάποια χρήματα από τηλεοπτικά, από εισιτήρια, από τη διοργάνωση. Αυτό ναι, ήταν θεμητό, ήταν ένας στόχος. Ήταν κάτι το οποίο έλεγες ότι και η διοίκηση το θέλει, γιατί θέλει να πάρει κάποια χρήματα. Mm-hmm. Έτσι, η τέταρτη όμως εντάξει διοργάνωση, η τέταρτη είναι αυτή και πολύ χαμηλότερη από τις υπόλοιπες σε δυναμικότητα. Mm-hmm. Έτσι, το να πας να παίξεις εκεί και να μου αποκλειστείς από την πρώτη φάση με μία νίκη μέχρι στιγμής ο Άρης, δηλαδή είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή. Ναι. Δεν μπορεί ο Άρης να χρησιμοποιηθεί σαν πειραματόζω για να... Τώρα δεν θέλω να πω και ονόματα, δεν υπάρχει για ένας παίχτης για να μάθει, ας πούμε, ο Νταλό πώς να κάνει pick and roll ή ξέρω εγώ ο Χάρης πώς θα παίξει με πλάτη ή ο ένας ή ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουν κάποιοι και κυρίως από εγώ προπονητής. Έτσι, γιατί όλη η ιστορία είναι θέμα αγγέλου. Δηλαδή αγγέλους ζητούσε να παίξει μάθος στην Ευρώπη. Η διοίκηση δεν θέλει να παίξει ο Άρης σε αυτή τη διοργάνωση γιατί μπαίνει μέσα και οικονομικά από αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή ο Άρης από αυτή τη διοργάνωση πρέπει να βρει 50-60 το λιγότερο θα πω εγώ. Α, σταμάτη, δεν τι γίνεται, δεν τι γίνεται στον τωρινό αδελφέ. Βλέπε τι γίνεται. Γιατί μου το λέτε, ρε παιδιά. Βλέπε τι γίνεται, αυτό λέω. Βλέπε τι γίνεται. Δεν σου είπα τι έγινε. Σου λέω απλά. Έχει εικόνα. Αυτό. Πρώτο κούλεπ ξεκινάει και το βάλαμε δεύτερο. Τώρα θα βάλω και μια ψηλή το διπλό έτσι να έχω ενδιαφέρον. Θα βγαίνει 2-1. Τι είναι αυτό, ρε. Καλά, ο άλλο δεν πει στην κάλτσα είναι. Καλά, εδώ πριν εσύ βλέπαμε το. Ήταν στη μια οθόνη Προμηθέας που κέρδισε 10 πόντους ένα τέλειο το πρώτο τέλος και λέει καλή ομάδα Προμηθέας. Καλή ομάδα και έχασε. Και λέω και μπράβο το Προμηθέα. Μπράβο το Προμηθέα και τι καλή προσπάθεια κάνει ο Προμηθέας και ορίστε, το έχω στο μάτς. Για πες. Και πάει ο Προμηθέας. Ναι. Και έλεγα λοιπόν ότι τη συμμετοχή του Άρη σε αυτή την διοργάνωση την ήθελε ο Αγγέλο. Έτσι. Δεν την ήθελε η διοίκηση σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί η διοίκηση πρέπει να πληρώσει. Mm-hmm. Στο τέλος δηλαδή ο Γουλέλμος πρέπει να πληρώσει. Ας το πούμε τη ζημιά. Ναι. Δεν την πληρώσει ο Αγγέλο. Ο Αγγέλο μπορεί, ξέρω εγώ, σε 5 μήνες ή σε 2 μήνες ή σε 1,5 μήνες στον Άρη. Το θέμα είναι ότι αυτή όλη την ιστορία θα την πληρώσει ο Άρης, η ΚΑΕ. Ο Γουλιέλμος αυτή τη στιγμή που είναι ο διοκτήτης. Έτσι. Όταν παίξεις όμως μια διοργάνωση, δεν μπορείς να λες ότι εντάξει, βάζω τους παίκτες μου να παίξουν για να δοκιμάσω κάποια σχήματα για να κάνω το οτιδήποτε. Και στο φινάλε αυτό δεν στέκει γιατί ο Άρης αυτή την αστεία διοργάνωση, έτσι τη χαρακτηρίζω, mm-hmm. παίζει με έναν κορμό 6 παικτών. Που παίζουν 28 λεπτά, 27 λεπτά. Δηλαδή παίζουν αυτή τη διοργάνωση για να βοηθήσουν την ομάδα μου να γίνει πιο ομάδα, να μάθουν οι παίκτες να παίζουν με τον άλλον. Και παίζουν με 6 παίκτες. Δηλαδή σήμερα ας πούμε ο Αγγέλου, ο γιος και ο Χριστίδης δεν παίξαν καθόλου. Για ποιο λόγο. Πάλι τους τώρα θα τους βάλεις. Δηλαδή τι να χάσω από τους Ουκρανούς του ψηλού που είναι σαν να βγει και από ένα McDonald's έχοντας φάει κανένα 25 hamburger να χάσω από αυτούς εδώ μέσα. Δηλαδή εντάξει κάπου λίγο να μην θυσιάζουμε κάποια πράγματα που είναι ιστορία, το προφίλ, το πρεστής της ομάδας απλά και μόνο για να παίξουμε σε μια διοργάνωση.
mm-hmm. και να λέμε ότι παίζουμε. Mm-hmm. Κοιτάξτε και αυτό που οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί, ο Μπέλ συμφώνησε χωρίς Ευρώπη. Ο Μπέλ δεν συμφώνησε έχοντας στόχο την Ευρώπη, συμφώνησε χωρίς Ευρώπη. Και δεν υπήρχε κανένας όλος τα συμβόλαιά τους να παίζουν Ευρώπη ίσον και άλλα παίχτες. Mm-hmm. Έτσι δηλαδή εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία βαραίνει καταρχήν τον Αγγέλο. Όλη αυτή η ιστορία. Και δεύτερο, κατά δεύτερο βαραίνει τη διοίκηση που απλά άκουσε τις εντολές του Αγγέλου, τις επιθυμίες όπως έσπαινε του Αγγέλου. Και δέχτηκε να λάβει μέρος της ομάδας σε αυτή την διοργάνωση. Σε αυτή την διοργάνωση έρχεται και να λάβεις μέρος, έτσι, λαμβάνεις μέρος μόνο για να την κατακτήσεις. Δεν λαμβάνεις μέρος απλά για να παίξεις. Mm. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, θα με διορθώσει το εσύ. Στον ΠΑΟ όταν τέθηκε νομίζω αυτό το θέμα, αν θα παίξει την διοργάνωση, είπε απλά όχι. Έτσι δεν υπήρχε μέρος να παίξει, δηλαδή πάω ξανά. Κοίταξε, αν θυμάμαι το τι ισχύει από πέρσι στο Champions League, πέρσι περνούσαν 4 ομάδες των ομίλων και ο 5ος και ο 6ος συνέχισε στο Europe Cup. Έτσι προέκυψε η Βενέτσια, ναι. ας πούμε, και που το κατέκτησε κιόλας. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην πορεία του Champions League. Έτσι. Μιλάω στην αρχή γιατί... το Σταμάτη, τι έχει κάνει ρε φίλε στο Τωρίνο, ο Σταμάτης ο μεγάλος... Τι γίνεται ρε φίλε... Τι έχει γίνει στο Τωρίνο... Έβαλα μια ψηλή στο διπλό, να ξέρετε... Μπράβο Σταμάτη, σε καλή μεριά αδελφέ... Τώρα μας το λέτε ρε παιδιά τώρα, δηλαδή, Μαρτών... Ο γκουρούς γειτονιάς είναι σε μεγάλα κέφια σήμερα... Και μεταξύ, για να αποδειχθεί. Και τον γκολ είναι κλασικό United, φίλε. Δηλαδή, Σκαλομαρία μέσα. Και πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ναι. Θυμάστε τι λέγαμε πριν. Και... Έχουμε μπει στη λογική του παππού. Έτσι, ναι, σκοράρουμε. Μπορούμε να προωθήσουμε το 92, σκοράρουμε στο τέλος. 6-0 η City τη Αχτάρ και θυμάσαι τι λέγαμε για τον Προμηθέα πριν. Λίγο πριν σε βγάλουμε, λέω στο Μοσχοβίτη. Η Juventus είναι πολύ καλή. Πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή. Φελαϊνή, ποιο. Και του λέω πρόσεξε το Μοσκοβίτη. Τι κολλάρε ήταν αυτή, ρε φίλε. Πολύ καλή ομάδα η Juventus. Νομίζω ότι φέτος αξίζει να πάρει το Champions League. Ναι. Πάρ το 1-2 μέσα σε 5 λεπτά. Καλά τα έργα. Ναι. Χαρά. Γιατί η United. Και κάτι ρώτησες πριν πιο, αν να περάσει η United. Ναι. Κάτι μην είναι κάποιος άλλος που έχει πάρει πρωτάθλημα από τον Αύγουστο δεν περάσει. Γιατί και στον Ερυθρό ήταν σκληρή επέκταση. Δύσκολα τα πράγματα στο Βελιγράδι, φίλε. Δεν περνάς εύκολα από εκεί. Δύσκολα είναι στο Βελιγράδι. Ναι. Δεν ξέρω. Τελευταία φορά που πήγαμε, νομίζω, περάσαμε εύκολα. Αλλά γενικά είναι δύσκολα στο Βελιγράδι. Ναι. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, γιατί και η Ναπολιτάνη είναι λίγο αγριεμένη. Ναι. Ή η Παριζιάννη, δεν ξέρω ποιον είναι τελευταίο μπάτσο. Ή η Παριζιάννη, η Ναπολιτάνη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει. Πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο. Πάλι για μια ακόμη φορά. Χρυσό γκολ και τέτοια πράγματα. Τα ακούνε κάποιοι φίλοι μας και τρελαίνονται. Χρυσό γκολ που εντάξει είχε πολύ περισσότερο καλύτερα γκολ έτσι. Από το συγκεκριμένο, αλλά εντάξει. Κάποιοι βάλουν και τα λεφτά τους στην Αίγυπτο να το πάρει και όλο το τι άλλο. Τέλος πάντων, όπως περνάμε. Γιατί πληγώνουμε κάποιους. Σταμάτη, μην το αναπτύξεις παραπάνω γιατί μπορεί να μας ακούσουν και το ζήτημα του Τζιλίβερπουλ και να έρθουν και να έχουμε και θέμα. Ναι, είναι γι' αυτό. Αλλά πραγματικά μην πιστεύω ότι στα δικά μας τα καθαρά ποδοσφαιρικά, ας το πούμε έτσι, και τώρα, συγγνώμη, τα καθαρά μπασκετικά, μπερδεύομαι τώρα, έτσι με την United, τα καθαρά μπασκετικά, ξαναλέω ότι για μένα είναι ήττα και αποκλεισμός ντροπής. Σταμάτη, αφήνοντας το πίσω τώρα αυτό, έτσι, επειδή υπάρχει μπροστά ένα παιχνίδι με τον Κολοσσό που είναι επίσης αρκετά έτσι, σημαντικό, έτσι. Και όσον αφορά τη συνέχεια, επειδή έδωσε μια συνέντευξη ο Δημήτρης Γουλιέρμος χθες στο Βασίλη Σκουντή και στην Κοσμοτέ TV, έτσι όπως τη βλέπεις την κατάσταση, πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή σε περίπτωση κάποιων συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων? Δεν μου βγαίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, Νίκο, αλλαγή. Υπήρχε μια σκέψη όπως γράφτηκε κιόλας για τον Παπαντονίου. Mm-hmm. Έτσι, δεν προχώρησε αυτή η σκέψη. Γιατί πάει στον Πανιόνιο. Άρης, ναι, ο παίκτης θα πάει στον Πανιόνιο γιατί του Άρης του δώσε ένα συγκεκριμένο ποσό πολύ χαμηλό για τον ίδιο. Έτσι, είχε 500 ευρώ το μήνα. Και ο παίκτης δεν ήθελε. Και εκεί κόλλησε. Ενώ του είχε αρέσει αυτά που του είχε πει Αγγέλου αγωνιστικά και τα σχετικά, κόλλησε τα λεφτά. Το θέμα ο Άρης
μπήκε σε μια λογική ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω από αυτό που μπορώ. Έτσι, δηλαδή το budget μου αυτή τη στιγμή μου επιτρέπει να δώσω αυτά τα λεφτά. Το να αλλάξει ξένο αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα. Γιατί ξένοι έχουν διαιτές. Mm-hmm. Έτσι, και υποθέτω δεν υπάρχει και ένα είδος αποζημίωσης εφόσον τους διώξεις τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή 3 μήνες αφού ξεκινήσει χρονιά. Και επίσης ένα βασικό ακόμα, έναν ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να πάρει παίχτη ξένο. Δηλαδή, άμα βγει στην αγορά, πρέπει να δώσει ένα νούμερο συγκεκριμένο, έχει να το δώσει στην Άρη. Γιατί χθες ο κύριος Γουλέλμος στην ΟΤΕΤΙΒΗ μίλησε για οικονομική εξυγίαση, για οικονομική τσιγκουνιά, για στενότητα, πράγματα τα οποία άμα βάλεις ότι ο Άρης μπαίνει μέσα από τη διοργάνωση αυτή την το FIBA EuroCup, ότι χάνει λεφτά από το τηλεοπτικό της επόμενης χρονιάς, έτσι, γιατί χάνει λεφτά mm-hmm. από την διαφαινόμενη που πάει να γίνει συμφωνία των ομάδων, έτσι, είναι χρήματα τα οποία πρέπει να τα καλύψει. Άμα πάρεις και παίχτη τώρα, οι παίχτες, γιατί από την άλλη τελείωσε το μάθος με την Κατά και να πω την αλήθεια, μιλάμε πολύ κόσμο. Που μου λέει να φύγει ο ένας, να φύγει ένας. Πού να φύγει, ρε παιδιά, πού να πάνε. Τι χάνει, ρε πουλενάρα τώρα. Πω, τώρα το είδα. Τι χάνει, ρε πουλενάρα, το κάνει ένα τώρα και να γίνει χαμός. Απίθανο πράγμα. Συνεχίζοντας, ο κόσμος μπορεί να ζητάει παίχτες. Άλλος λέει να έρθει τον μπαν. Πώς να έρθει τον μπαν. Όταν έχεις δύο περιπτώσεις που πουνίζουν του Μάρμπλ κοντά στα 160-165, πως ήταν και του Σάνι Κίτζε, που είναι ένα παρόμοιο θα πω εγώ νούμερο. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι εύκολο να τα λέμε όλοι στην πράξη και να λέμε πάρε παίχτες, κάνε τον μπαν ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο στο να γίνουν. Έτσι, εγώ δεν νομίζω ότι ο Νίκο του Άρη θα κάνει κάποια αλλαγή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ούτε προπονητή, παρότι το κλίμα είναι πάρα πολύ αρνητικό κατά του για τον Αγγέλου. Έτσι, είναι πάρα πολύ αρνητικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άμα κάνει ένας μια γύρα στα social media, δεν μπαίνω στη λογική να εξετάσω, ξέρεις, αναλύσεις και οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει μια απογοήτευση και μια αγανάκτηση για τον Αγγέλου. Δεν πιστεύω όμως αυτή τη στιγμή ότι θα αλλάξει ο Αγγέλου. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα Αγγέλου. Ίσως αν ο Άρης, συγγνώμη σε διακόψω στα μάτια, χάσει και από τον Κολοσσό, τότε θα υπάρξει. Δεν μπορεί, φίλε, το παιχνίδι με τον Κολοσσό είναι το Σάββατο. Έχει γίνει χθες αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει. Δεν, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ο Καρυπίδης στήριζε τον Έρια για την Κυριακή και την άλλη την Κυριακή έφυγε. Καλά, εντάξει, κοιτάξτε όμως, από τη μία ο Καρυπίδης δεν είχε να πει ότι ο Έρια είναι δώρο Θεούλη. Καλά, είναι δώρο Θεούλη, δεν είπε, ναι, όχι, εντάξει. Εντάξει, εδώ ο κ. Γουλέμος λίγο με τις δηλώσεις του μπορεί να ήθελε κάτι άλλο να πει και να το βγει εκείνη την ώρα και επειδή είναι και ζωντανό να έμεινε. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια για τον Αγγέλο, δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε θέμα προπονητή, σε θέμα αλλαγής. Mm-hmm. Ο Νέρε Μουρίνιο, το βλέπετε. Όχι, κάστε το. Όχι, ρε, αυτό που κάνει στο τέλος του μάστερ. Όχι, μας δείχνει Νταλούς τώρα. Είμαστε στο κανάλι που τα δείχνει όλα, κατάλαβες, για να έχουμε εικόνα πάνω. Ωραία, λοιπόν, να περιγράψω λίγο στον κόσμο. Ναι, λίγο στο μάτι, πες μας. Ο Μουρίνιο μόλις τελειώσει το μάτς, έκανε κίνηση προς τον κόσμο και το συνεχίζει και το κάνει στον κόσμο της Γιουβέντους, να σας ακούσω. Πρέπει να τον κράταν πολύ. Τεράστιε. Αυτό ξέρει με το αυτή. Ναι. Τι γίνεται τώρα, σοπάσατε και έτσι, τέτοια φάση. Τι έχασε η Μπενφίκα. Όπου και χάνει τρομερό μαλλί για να το κάνει διένα. Και έγινε μανώρα με τον Μπονούτσι. Πάλι εδώ τον βρίζουν τον Άγιο Βεντίνε. Και έγινε μανώρα με τον Μπονούτσι. Και συνέχισε. Μπορεί να τους δείχνει το αυτή. Σταμάτη, είσαι και εσύ τη δική μου άποψη ότι δεν φταίει αυτό, σκεφτεί ο τεχνικός διευθυντής ο Γούντουκορ, ρε φίλε. Κοιτάξτε. Ότι μερίδιο ευθύνης έχει ο Μουρίνιο, έχει. Σίγουρα, αλλά όχι ο Σοάρες. Δηλαδή έχει κάποιες αιμονές όπως όλοι οι προπονητές. Ναι. Γιατί αυτό το με τις αιμονές το ακούω πάρα πολύ τελευταία. Όλοι οι προπονητές έχουν αιμονές. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει. Ναι. Έτσι, αλλά στην περίπτωση του Μουρίνιο τώρα, ναι, ότι ζήτησε κάποιους παίχτες και δεν του πήραν τίποτα. Δηλαδή του πήραν το Φρεντ μόνο. Έτσι, για μια ομάδα που. Και το δεξί μπακ του Πορτογάλου. Πόσα εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Και ευρώ, δεν ξέρω πόσα, η πιο πλούσια ομάδα του πλανήτη, δεν μπορείτε να πηγαίνει να παίρνει τον Φρεντ και ξέρω εγώ δύο ακόμα. Θα πρέπει να πάρεις τον Κριστιανό εσύ, λέω εγώ, ή θα πρέπει να πάρεις εγώ τον Μέση. Αυτή είναι η δυναμική σου. Γιατί είσαι η πιο πλούσια ομάδα του πλανήτη, έτσι. Γι' αυτό. Ναι, όταν ο Μωρίνος ζητάει αυτόν
και του φέρουν, ζητάει με το Μουρελί και του φέρουν τον Παπαδόπουλο, λογικό δεν είναι να υπάρχει θέμα. Βάζει ποιότητα, βάζει ποιότητα στην ομάδα του Παπαδόπουλου. Τυχαία τα ονόματα. Για να κλείσουμε για τον Μπάσκετ, γιατί βλέπω ότι περνάει και η ώρα και θα πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα προπονητή. Δηλαδή, όταν λέω θέμα προπονητή, εννοώ να ψάχνω να αντικαταστάει του Αγγέλου. Έτσι, θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα μια πίστοση χρόνο προς τον προπονητή. Επίσης, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές είναι ότι το θέμα είναι τι θα κάνει ο Άρης. Πλέον την Ευρώπη την αφήνουμε, αλλά πρέπει για τον Πρεστής πρέπει να κερδίσει. Εννοείται αυτό τα δύο παιχνίδια του Αλεξάνδριο. Τα πολύ σημαντικά παιχνίδια είναι με τον Κολοσσό εκτός και το επόμενο με τον Περιστέρι εντός. Έτσι. Αυτά τα δύο είναι πριν τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτά τα δύο για τον Αγγέλιο είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Έτσι. Αν δεν μπορέσει να βρει λύση στο πρόβλημα της ομάδας, γιατί φαίνεται η ομάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, παιδιά, περιμένω να μπω να ανεβάσουν, οι Φιλανδοί το ΜΑΤ, να κάτσω να το δω, για να δω τι ακριβώς έγινε σήμερα. Να έχω μια εικόνα, ξέρεις, κανονική. Όχι αυτά που διαβάζεις από το... βλέποντας την εξέλιξη του αγώνα. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τώρα έχει πρόβλημα. Δηλαδή και χωρίς να δεις το μάτς, δεν είναι τόσο ο Άρης να χάνει από την κατάγια του Σίμψον που πέρασε από την Ελευσίνα, έπαιξε 1,5 παιχνίδι και έφυγε τρέχοντας, και του Μάλινγκς και του Σεπάλα και του Τάρτου και του Πάλμη. Δεν νοείται να χάνει αυτό ο Άρης όταν έχει προηγηθεί και με 15 πόντους. Το μαζέντα από το πόντο, πήγες 15 πόντους μπροστά, έφυγες. Δεν μπορώ να σου πει να αυτό το μάτς τώρα. Έτσι, μην τραλάθουμε τώρα με τη λογική ότι αν δεν το είδες το μάτς πώς μιλάς, πώς μιλάς. Έτσι, ο Άρης έχει πρόβλημα, τεράστιο. Εκπέμπει νομίζω δύο φορές. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι παίχτες προπονητής, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φορά που δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τη διοίκηση. Η διοίκηση έχει πληρωμένους. Παλιά όταν είχαμε τέτοιες καταστάσεις λέγαμε αυτή η διοίκηση που να πλήρωται, που είναι αυτό. Η διοίκηση δεν στιγμίσει, είναι πληρωμένος. Δεν μπορείς να πεις κάτι για τη διοίκηση ότι δεν τους προσφέρει αυτά που συμφωνήσαν. Το θέμα έχει να κάνει είτε με το προπονητή, είτε ο προπονητής δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτήν την ομάδα, δεν του βγει χημεία, δεν μπορεί να συνεργαστεί με αυτούς τους παίκτες ή οι παίκτες έχουν πρόβλημα. Αλλά επειδή συνήθως δεν αλλάζουν πολύ, αλλάζουν ένας και ειδικά στον Άρη δεν μπορούν να αλλάξουν πολύ. Λόγω του μπαν. Αν ο Αγγέλου δεν κάνει νίκες στα επόμενα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι έχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί ο Άρης με τον ΠΑΟΚ να... δεν θέλω να το πάω τόσο μακριά, αλλά καταλαβαίνω καθένας τι θέλω να πω. Αν δηλαδή χάσει ο Άρης δύο παιχνίδια τώρα. Okay. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Άλλοι λένε είναι νωρίς ακόμα, δεν είναι νωρίς. Από τώρα βλέπεις τα προβλήματα, όπως και πέρσι. Που θυμάσαι Νίκο που το σου έβαγε στην εκπομπή, που βλέπαμε τον Άρη που λειτουργεί με τον Αγγέλο. Με τον Γιαννάκη τότε. Με τον Γιαννάκη, ναι, με τον Γιαννάκη, συγγνώμη. Που ήταν κακός, ήταν μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος, που ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε να παίξει μπάσκετ. Έτσι, και φωνάζαμε από τότε την εκπομπή και έλεγαν όλοι είναι νωρίς, είναι νωρίς. Και φτάσαμε να είναι υπερπάντων αγώνας με τον Λαύριο, εντός. Έτσι. Αυτό φαίνονται νωρίς τα πράγματα, δυστυχώς. Και προσπαθεί να το διορθώσει από νωρίς, άμα τα αφήσει να περάσουν οι μήνες. Έτσι, γιατί φέτος βλέπουμε στην Α1 τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο Πανιώνας πήρε 3 παίκτες. Το Ρέθμιο πήρε 2. Ο Κολοσσός ενισχύθηκε. Όλοι παίρνουν παίκτες. Ναι, έτσι. 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 Θα δούμε. Είναι πάντως είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Άρχισαν πολλές απόψεις. Ευελπιστούσαν το αγωνιστικό να πάει καλά ώστε να έχουν να παλέψουν το οικονομικό. Τώρα ξέρεις είναι και το αγωνιστικό στη μέση που και μετά όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο ο Αργιάνος έχει ακόμα μια τρέλα παραπάνω. Ναι. Γιατί όπως είναι λογικό, τα δύο τμήματα αλληλεπηρεάζουν την ψυχολογία του οπαδού, του φίλαθλου. Στην αρχή που το ποδόσφαιρο πήγε καλά και πήγαινε καλά, ας πούμε, ξέρεις όλοι τον μπάσκετ το βλέπαν και εντάξει δεν έγινε τίποτα και δεν πάμε και ναι και μόλις άρχισε το ποδόσφαιρο να αλλάζει έχει αρνητικά αποτελέσματα, αλλάζει η ψυχολογία του κόσμου. Είναι λογικό και σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, Σταμάτη. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ, φίλε. Βγάλαμε και το διπλό της United τουλάχιστον, έγινε κάτι καλό. Σίγουρα θα είναι. Αφού του γύρισε η Μαντζεστάρα, σίγουρα θα είναι καλό βράδυ. Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ, Σταμάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από το Σταμάτη Μουρελή. 2-0 Μπάγερ Μονάχου ΑΕΚ. Μάιντερ Σίτι Σαχτάρ 6-0. Πλιζέν Ρεάλ 0-5. Βαλένθια Young Boys 3-1. Μπενφίκα Άγιαξ 1-1. Λιόν Χόφενχάιμ 2-2 σε Φάρις Χόφενχάιμ. Τσέσεκα Ρώμα 1-2. Γιουβέντους Μάιντερ United 1-2. Η United έκανε σπουδαία ανατροπή στο τέλος με Μάτα και Πογκμπά
και πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Γιουβέντους. Αυτά και με τα στοιχηματικά και με το Champions League, με τα τελικά. Νίκο Παπαδόπουλο, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Βεβαίως. Αύριο θα είμαι solo εδώ μετά το VD Power. Θα έχουμε post-game show, θα το χαρακτήριζα Νίκο Παπαδόπουλε. Βεβαίως. Δεν τύπο μπαλαντέρ την αυριανή εκπομπή, τύπο post-game show μετά το VD Power. Ναι. Οπότε μαζί τα λέμε ξανά εδώ την Τρίτη, φίλε, σε περίπου, σε περίπου μια εβδομάδα, καλέ μου φίλε. Ναι, αδελφέ. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Μένει συντονισμένη φυσικά στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας και η Ζούγκλα μέχρι αργά το βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.